Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Χαίρετε. Τώρα το ποιος χαίρεται είναι μια άλλη ιστορία, αξίως συγκινητική, αλλά χαίρετε. Καλησπέρα, ό,τι θέλετε. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, την κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό για την σημερινή μας εκπομπή, για εσάς οι οποίοι είστε συνονισμένοι εδώ στους 95,5 των FM. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, στο 596-596 ή 596-690 μαθαίνετε περισσότερα. Γιατί υπάρχουν Skoda, Hyundai και Kia, υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία πραγματικά είναι στις καλύτερες τιμές της αγοράς, ετοιμοπαράδοτα και υπάρχει εξουσιοδοτημένο σέρβις και με τους φίλους οδηγούς ταξί να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το νέο Skoda Rapid στην απίστευτη τιμή των 16.500 ευρώ. Πολύ απλά είμαι σήμερα. Όλο αυξήσεις κάνω, λοιπόν. Όχι 26, 16.500 ευρώ. Με το εξωγήινο πλάσμα να γελάει και να χτυπιέται, την κάναμε την κάφα μας. Λοιπόν, πώς γίνεται 16.500 ευρώ. Πώς γίνεται να κάνεις σαρδάμα από το πρώτο λεπτό. Έλατε. Μαγεία δεν είναι. Ούτε σανκαρέ να ήσουν. Ούτε σανκαρέ. Ούτε σανκαρέ να ήσουν. Τέτοιος γκάφας. Τον ήξερα στο σανκαρέ, καλά βλέπω. Ποιον να ήξερα? Το γνώριζες καλά το σανκαρέ. Ναι, εκεί στο Άγιον Όρος μαζί με ένα μουσάκι. Όλους τους πρικισμένους βλέπω, έχεις καλές σχέσεις με τους πρικισμένους. Έτσι. Έχει κάτι καλογέρους στο Άγιον Όρος, πολύ πρικισμένους. Τραβάνε κάτι ντουμάνια να πούμε. Ονομάζεται Deliveras και είναι η καλύτερη, εξυπνότερη και ευκολότερη στη χρήση πλατφόρμα παραγγελιών φαγητού στην Ελλάδα. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε online παραγγελία στο λεπτό, χωρίς επιπλέον χρέωση και χωρίς πτωτική κάρτα, από τα μεγαλύτερα ονόματα της γεύσης. Μπαίνοντας στην deliveras.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα από δεκάδες εστιατόρια ανά περιοχή, να κάνετε την παραγγελία σου online εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου. Ο Deliveras αλλάζει τον κόσμο του online delivery μπαίνοντας στο deliveras.gr. Μιλάμε χτες το βράδυ με τον εξωγήινο, τι γίνεται εξωγήινε, πώς πας εξωγήινε, τι κάνει. Τάντε τελείωνε, λέει, να πάω να δω την Εθνική Ελλάδος. Καλά ρε, εσύ που δεν βλέπεις, δεν σου αρέσει η Εθνική Ελλάδος, πήγες να δεις τες με το Γιβαλτάρ το παιχνίδι. Γιβαλτάρ. Λέγε. Ποιο Γιβαλτάρ, εκόκκινη. Πώς λέγεται, ξέρεις. Ποιο Γιβαλτάρ, εκόκκινη. Μα το Γιβαλτάρ. Το Γιβαλτάρ. Ήθελα να δω το Γιβαλτάρ. Αυτό με είχα εντύπωση. Ήθελα να το δεις. Ήθελα να δω το Γιβαλτάρ. Και τι είδες? Το Γιβαλτάρ. Ναι. Εσύ τι είδες? Τα άλλα παιχνίδια τα είδες? Όχι, όχι. Είδα στιγμιότυπα. Δεν μου λες, εσύ που αγαπάς την Εθνική, τι είδες? Ένα καλό πρωτοημίχρονο, σε εισαγωγικά. Ναι. Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Στέκεται αυτή η ομάδα δηλαδή? Ναι. Ναι, με τρία δεκάρια. Ρε φίλε, τι είναι? Με μια ομάδα η οποία παίζει με αριστερά. Άλλο δεν σε λέω για το Γιβαλτάρ. Κόντρα σε αριστερές ποδοσφαιριστές. Ναι. Κόντρα στη Βοσνία. Ναι. Κόντρα στη Βοσνία, στην, στην Κύπρο. Κύπρο, ναι. Αν εξαιρέσει το Βέλγιο, το οποίο δείχνει τον πρώτο φαβορή, ναι, 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 μπορούμε με τους Κουράτες να χτυπηθούμε. Αν και οι Κουράτες είναι ο Αδάρα. Με τους Κουράτες. Κροάτες. Με τους Κουράτες να χτυπηθούμε. Μάλιστα. Είδες κανένα άλλο παιχνίδι? Είδα στιγμιότυπα. Στιγμιότυπα. Τι κρατάς? Την κολάρα του Μπέρκ.
Μπήκε και άλλο γκολ καλύτερο από τον Μπέργκ. Ποιο? Του Ισραήλ. Του Ισραήλ, μάλιστα. Άμα δεις τον τρόπο που μειώνει το σκορ σε 1-2. Ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Θέλω να πω, δεν χωράνε τρία δεκάρια. Και υπάρχει και άλλο ένα εκπληκτικό γκολ. Κάτσε να πούμε για την εθνική διοργάνωση. Υπάρχει και άλλο ένα εκπληκτικό γκολ. Να κλείσουν τα ραδιόφωνο οι άνθρωποι. Το τρίτο γκολ τη Κροατία. Ναι. Από το κόρνερ απευθείας εκτέλεσε. Καλά, καλά. Κονόμησε, καλά, Φράγκο. Αν κονόμησα, όχι. Δεν κονόμησε. Έχασα την Ολλανδία. Τι την είχε, διπλό, ε. Over. Α, over. Ήρθε ένα. Αλλά εξαιτία αυτού του ταγαριού που λέγεται Όλσεν, που δεν μπορεί να παίξει τερματοφύλακα, είναι άχρηστο, δεν μπορεί. Είναι άμπαλος, ο οποίος έκανε μια απίστευτη εμφάνιση. Ναι, ναι. Και ήταν κάτω από τα δοκάρια της εθνικής Σουηδίας. Έχασα το στοίχημα. Κάτω από τα δοκάρια ήταν. Ναι. Έξω από τα δοκάρια. Και έξω από τα δοκάρια και μέσα. Τέλειος. Αν ρωτήσεις και αν διαβάζεις παντού, MVP ήταν ο Όλσεν. Ναι. Αυτός που έβγαλες άχρηστος. Αυτός που έβγαλες άχρηστος. Έβγαλες εσύ άχρηστος. Ναι. Για τον Πάοκ ήταν άχρηστος, βέβαια. Φυσικά. Αν δεν ήταν άχρηστος, δεν θα τον δίνανε. Καλά, κάναν και τον. Ναι, με τη Βοσνία, όχι την Κροατία. Ναι. Κι άλλο Σαρδάμ έκανες. Κι άλλο λάθος. Τα λάθη είναι μέσα στο ήρωα. Καλά, εγώ... ρε, σε 4 δεν κάνει λάθη. Σε 4 λεπτά 19 λεπτά. Και 13 μπήκα. Δεν κάνει λάθη όποιο κοιμάται και όποιο δεν δουλεύει. Εσύ και στον ύπνο σου λάθος κάνεις. Μπορεί να ροχαλίδεις από τον ανάποδο ρουθούνι, να πούμε. Έχει κάνει και γιατρός. Τι να σε πω, ρε. Ανακάλυψε ξαφνικά ότι υπάρχει τέταρτη ηλικία και ήρθε και να μου δικαιολογηθεί. Δεν τον παραδέχτηκε στον άλλο ότι έλεγε βλακίες, αλλά το ρώτησε. Τέλος πάντων. Και που το ρώτησε, κάτι είναι. Του το πει γιατρός. Κάτι είναι. Του το πει γιατρός. Λοιπόν. Ο Όλσεν που ήταν ο καλύτερος παίκτης, για παίζουμε τώρα πώς έγινε. Λες, εγώ τον είδα αυτόν. Δεν μπορεί. Ρε κόκκινε, τον είδα. 150 αποκρούσεις να κάνει. Ό,τι και να κάνει τερματοφύλακας δεν είναι ο Όλσεν. Τώρα εσύ τον είδες τον Όλσεν σε ένα μάτς. Δεν τον είδα σε ένα μάτς. Ναι, σε πολλά μάτς τον είδες. Πας να μας βγάλεις τώρα ότι ξέρεις καλύτερα εσύ να κρίνεις ένα τερματοφύλακα από εμάς. Σου είχα πει μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Τι με είχες πει, ρε κόκκινε, με τον Κιξιούδη και τον Τάσο Παπαδόπουλο ήσουν στον Ηρακλή. Άσε μας, ρε κόκκινε τώρα. Εσύ ήσουν ο Παπαδόπουλος. Άσε με, ρε κόκκινε τώρα. Θα μας μάθεις τώρα αν ο Όλσεν έκανε για τον Πάο και όχι. Α, τράβα πάνε τίποτα άλλο. Σε είχα κάνει μια πολύ απλή ερώτηση. Για μπάλα θα μας μιλήσει. Αποκλείεται να μην ταιριάξαν τα χνότα του. Τι να ταιριάξαν τα χνότα. Με τον Πάο. Τι να ταιριάξουν τα χνότα τώρα. Ένα τερματοφύλακα, ο οποίο δεν παίζει έξω από τη μικρή περιοχή, δεν είναι τερματοφύλακα. Άσε μα με τον Όλσεν τώρα, πάνε τράβα σε κανένα άλλο θέμα. Πάνε σε κανένα άλλο θέμα τώρα. Να μα πει για την εθνική που παίζει με τρία δεκάρια. Δεν μπορεί να παραδεχθεί, λέει. Να... δεν παραδέχομαι. Τι να παραδεχθώ. Τερματοφύλακα, ο οποίο δεν παίζει έξω από τη μικρή περιοχή, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 50. Ούτε στη δεκαετία του 60 είμαστε. Ο τερματοφύλακα ήταν βλάκα. Να πέφτει στα πόδια και να κάνει. Έχει εξυγχρονιστεί ο τερματοφύλακας. Άσε μας ήσυχους τώρα. Με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο το συγχωρεμένο και τον Φανάρα εκεί πέρα. Τρώγατε τις τεσσάρες. Είχε Γεωργίεφ, είχε Σιμεώνοβιτς, είχε. Ποιο Σιμεώνοβιτς είχε Λούκοβιτς. Είχε. Άσε, ούτε ξέρεις. Ποιο Σιμεώνοβιτς είχε Γεράσκεβιτς. Και Παπαδόπουλο. Ποιο Παπαδόπουλο. Και Πλίτσι είχε. Και πολλού καλού. Και Πλίτσι είχε ένα γκολο πιο μεγάλο το δικό σου όταν είδε στο Ιράκ. Μια χαρά έπαιξε. Ποιο Πλίτσι. Πού τι βγήκατε, 12η, 11η, τι βγήκατε. Πόσο αποθυμένο σου. Τι αποθυμένο έρθε. Ήρθε ο Πλίτσι 100 κιλάρε, τι βγήκε, ρε. Μια χαρά ήταν. Τι μια χαρά ήταν. Για τον Ηρακλή το μικρό 12ο να βγει καλά ήταν. Άμα έκανε πρωταθλητισμό, το διώνω με τι κλωτσιέ. Τι να σε πω, ρε κόκκινη. Τράβα στα θέματα. Άτε τώρα. Εσύ τι έκανε τότε εκείνη την εποχή. Το Γεωργίεφ. Το Γεωργίεφ είχατε. Ναι. 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 Γιατί. Σέρβο τερματοφύλακα δεκαετία του 80 είχατε. Και λοιπόν. Γι' αυτό δεν πήρατε πρωτάθλημα. Γιατί είστε και τα αγάρια. Έχω μόνο τον Γεωργίεφ. Αποθεώνες λοιπόν το Θεοδωρίδη ή όχι. Ποιο πέθανε. Άσε ρε το Θεοδωρίδη. Πέθανε. Όχι. Πέθανε ο Θεοδωρίδη. Ο Θεοδωρίδη θα πάψει. Γιατί. Μου λε τη μία ήταν ο καλύτερο παράγοντα ναι. Και την άλλη λε με σέρβο τερματοφύλακα. Ναι. Τελικά τον αποθεώνει. Τον αποθεώνω. Γιατί σε είχε πρωταγωνιστεί ο Θεοδωρίδη. Σε είχε δηλαδή τι να το κάνω ανταγωνιστικό. Και όταν έβγαινε ο Θεοδωρίδης σε τέταρτη εθνική. Τι να το κάνω, ρε φίλε, όταν είμαι πρωταγωνιστή χωρί τίτλο. Δεν υπάρχει. Και οπαδοί σου στα Facebook λένε εντάξει, ανακοχή. Πρωταγωνιστή χωρί τίτλο δεν υπάρχει. Α, Γεωργίεφ, είχατε Γεωργίεφ. Πρωταγωνιστή χωρί τίτλο δεν υπάρχει. Εντάξει. Στα λόγια κατεφημισμών. Άστα ρε κόκκινε. Τι άλλα λόγια να γράψετε. Είχαμε τον Γεωργίεφ και τα τρώγατε με σέρβο τερματοφύλακα. Σέρβο τερματοφύλακα θα πάρει. Γιατί. Αν εξαιρέσει το Φορτούλα, ο οποίο βγήκε τίμιο. Ναι. Σέρβο, εγώ στην ομάδα μου δεν θα έπαιρνα τερματοφύλακα. Σέρβο. Γιατί. Σέρβο, Γιουγκοσλάβο, δεν θα έπαιρνα. Γιατί δεν κοιμόμουν ήσυχο. Γι' αυτό γιατί. Μάλιστα. Εξαιρώ το Φορτούλα. Πάνε παρακάτω. Λέγε. Τι κόλλησε, τι έπαθε. Διάβασε ένα μήνυμα. Τι διάβασε ένα μήνυμα. Διάβασε ένα μήνυμα. Ποιο μήνυμα.
Άσε μας ρε φίλε. Μας πριονίσει τώρα ο Δραμινός. Τι να μας πριονίσει. Πάμε παρακάτω. Τι να πριονίσει. Λοιπόν, λες για τρία δεκάρια. Με το παιχνίδι, με αυτούς τους αντιπάλους μπορεί να παίξει και με 10 δεκάρια. Με ποιους αντιπάλους? Με Λοξεμβούργο, με Λιχτενστάιν, με τέτοιους. Την ομάδα που παίξε μέχρι. Γιβαλτάρ. Γιβαλτάρ. Γιατί το λες? Γιβαλτάρ. Λοιπόν, το Γιβαλτάρ, όπως το λες, παίξαμε με τρία δεκάρια. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση, και το λέω, δεν το λέω σε σένα, και τι έκανε εμένα εντύπωση. Με τρία δεκάρια η εθνική ομάδα έπαιξε πλευροκόπηση και σέντρα. Και δεν έκανε κάθε τις μπαλιές. Και δεν έκανε κάθε τις μπαλιές. Και το μελλοντική κάθε την παλιά που είδα την έκανε ποιος? Ο Σέντερφορ. Ο Σέντερφορ. Δηλαδή τι ήταν δεκάρια. Και δεν ήταν ακριβώς κάθε. Μια χαρά, ωραία, ήταν ωραία, ωραία. Τι δεν ήταν λόμπα, κάθε τι ωραία. Τον είδε σε κλειστό χώρο. Δεν είπα ότι δεν τον άχαρα, είδε. Τι λόμπα ήταν. Λόμπα ήταν, από πάνω την έκανε. Τι λόμπα, ρε, το κάθε τι πάσατε να. Τι λόμπα, ρε. Ρε τον κόλ του Φορτσούνα. Σουλοκρεμαστή, πολύ ωραία. Ξέρω να κάθε τι ασουρωμένο σου να είναι. Τζόνι Γουόκερ αν. Η κάθε την παλιά που κάνει δεν πάει από ψηλά. Αυτή την παλιά που κάνει ο Μήτρογλου. Για πάμε το δούμε. Τώρα είσαι σουρωμένο ή κοιμισμένο. Εγώ δεν μείνω. Ψιλοκρεμαστά τη στέλνει την παλιά. Δηλαδή πήρε ύψο. Πολύ ύψος. Πολύ ύψος, είπα. Στην πλάτη της άμυνας. Όπως και να την έκανε. Λόμπα λέγεται αυτό. Λόμπα λέγεται. Αν θέλετε να τα αλλάξεις όνομα, άλλαξε. Λόμπα ξέρεις τι λέγεται. Τώρα θα σου λέγα. Μη αλλά... διεκδικήσιμη, μάλλον διεκδικήσιμη μεγάλη παλιά. Λόμπα αυτό είναι λόμπα. Άσε η κόκκινη. Καλά, τρόμπα. Καλά. Άσε τη λόμπα. Λόμπα άλλο είναι. Τρόμπα. Λοιπόν, εθνική ομάδα με τρία δεκάρια πλευροκοπούσε. Μια ο Τζαβέλας, μια ο Τωροσίδης, μια ο Τζαβέλας, μια ο Τωροσίδης. Και γινόταν κατά συνθήκη φόρα αυτή εδώ πέρα όλοι. Και φυσικά από τους τρεις εδώ τα δεκάρια, τα άχρηστα και τα τρία, σαν τη μίγα μέσα στο γάλα ήταν ο Μήτρογλου, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Γιατί ο άνθρωπος με τρία δεκάρια βγήκε έξω από την περιοχή να κάνει, να πούμε, τον ασισταδόρο. Ποιος Μάνταλος, ποιος Φορτούνης, ποιος Μπαγκασέτας. Προβλέμα μεγάλο. Πάμε παρακάτω, άλλο. Αν το είδατε το μάτσι. Λέγε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν να πάω να δεις μια ταινία. 4-1 το ημίχρονο. Τι δεύτερο ημίχρονο να δεις? Το Βέλιο. Εντάξει. Ο Βέλιος, ο Βέλιος δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Όχι, δεν έχει δικαίωμα να παίξει ο Βέλιος. Έτσι ο Βέλιος, αλλιώς ο Βέλιος. Χίνο ο Βέλιος, αλλιώς ο Βέλιος. Πήρε η Νότιχαμ άλλο σέντερφορ. Δεν τη βγαίνει ο Βέλιος. Η Νότιχαμ πούλησε τον καλύτερο σέντερφορ. Ναι, πήρε σέντερφορ άλλο σε λέω. Δεν βγαίνει ο Βέλιος εκεί. Ρεζέρβα θα είναι. Πάρε παρακάτω. Και τι να κάνω, στεναχωρηθώ. Εγώ τι να στεναχωρηθείς. Εσύ γιατί να στεναχωρηθείς για το όλο το θέμα. Εσύ γιατί να στεναχωρηθείς. Λέω πρέπει να στεναχωρεθώ. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Πρέπει να στεναχωρηθώ, το ξαναλέω. Στο λέω. Γιατί. Εντάξει, και πήρε. Πήρε. Ωραία. Και. Β' εθνική, ο Βέλιος του πήραν άλλο σέντερ. Τι β' εθνική, ρε, ξέρεις, σημαίνει championship. Championship. Ναι, τι σημαίνει, ξέρεις. Τι σημαίνει. Ομάδα της Super League στην Ελλάδα δεν στέκονται. Πώς δεν στέκονται. Δεν στέκονται. Πώς δεν στέκονται. Δηλαδή, αν παίξει Νότιχαμ, πάω, ποιος θα κερδίσει. Νότιχαμ Παναθηναϊκός, θα κερδίσει Νότιχαμ. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ναι, δεν νομίζω να κερδίσουν τόσο εύκολα. Ναι, εντάξει, δεν λέω εγώ ότι θα κερδίσουν. Δες την παλιά τη Φορτούνη. Ξαναδέ, βάλτε πίσω. Ορίστε, θα το δεις τώρα. Βάλτε πίσω. Θα το δεις. Δεν το βάζω εγώ πίσω, μόνο το πάει. Μόνο το πάει πίσω. Ε, τι, δεν το βγάζει. Το χωράει και το δεις. Τι κάνει, λέει. Ότι είναι ψιλοκρεμαστή η παλιά που του κάνει. Λόμπα είναι αυτό, ε. Λόμπα λέγεται. Αυτό λέγεται λόμπα. Ναι, ναι, ναι. Για να το δούμε πάλι. Για να δούμε τι είναι, τι σημαίνει λόμπα. Που με τον πατάκι να σε πάρει στη σχολή προπονητών. Για δες τι κάνει. Τη σκάβει. Ναι, για δες. Παίρνει ύψος. Ωραία παλιά. Δηλαδή αυτό την είναι. Την έσκαψε. Ναι, λόμπα είναι αυτό. Όχι, μου λες πήρε ύψος. Δεν το θυμόσου να κάνει. Και προσπαθείς τώρα να βγάλεις και τον άλλο άχρηστο. Δηλαδή τη τυχαία την έβγαλε. Όχι, καθόλου ίσα ίσα. Λέω, ο βαθμός δυσκολίας. Κατάλαβα ότι τον Μήτρογλου έβγαλε. Λες, σαν να ήταν κάτι το. Όχι, ρε, ίσα. Ναι. Καταρχήν κάνει ακόμη πιο επική πάσα στον γκολ του Τωροσίδη. Στον γκολ του Τωροσίδη είναι μαγική είπα. Δεν έχει γυρίσει. Τρία δεκάρια έχουμε εμείς τώρα. Δεν έχει γυρίσει. Ποιος την έκανε για πες στον κόσμο? Ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου και την άλλη. Τρία δεκάρια. Δεν βλέπει, πρόσεχε. Δεν βλέπει πίσω. Αυτό κάνουν συνήθως σε πολύ μεγάλες ομάδες. Το Μήτρογλου πάντα τον είχα σε εκτίμηση. Δεν βλέπει. Ξέρει ότι ο Σίδης κάνει κίνηση από δεξιά και ανεβαίνει όλη τη γραμμή. Πάνω κάτω, πάνω κάτω τρέχει να κάνει τη σέντρα και την κατάλληλη στιγμή του τη δίνει και ο Σίδης έχει την έρευνα. Δεν πρέπει να νιώθει. Πώς πρέπει να νιώθει. Δεν κοιτάει. Και την κατάλληλη στιγμή βγάζει μπροστά του. Αυτά. Είναι στοιχεία πολύ μεγάλου παίκτη. Ναι. Και αυτόν τον στέλνανε δανεικό. Τον στέλνανε δανεικό στον Ατρόμητο και τον Πανιόνιο. Εντάξει, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι καλά η κοπέλα του που τον έπεισε να μην σταματήσει το ποδόσφαιρο και βρήκε τώρα το λιμάνι του στην Μπενφίκα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ναι. Για μένα αυτό που λες είναι σοβαρό
πιο πολύ στο ότι δεν κάναν κάθετες μπαλιές παρά στο ότι παίξαν τρία δεκάρια. Μπορεί να έχει ο Σκίμπερ ένα μαγικό τρόπο. Μαγικό τρόπο να έχει ο Σκίμπερ. Καταρχήν, άμα χαθεί η μπάλα, κανένα δεν μαρκάρει από του τρει. Δεν γίνεται τρίτο, τέταρτο. Άμα παίξουμε με κάνα σοβαρό αντίπαλο με τρία δεκάρια που δεν μαρκάρει κανένα, θα μα ξε. Άντε να μην πω τίποτα μεσημεριάτικα. Πάμε παρακάτω. Άστο το έργο. Βρήκαμε εκεί του ανθρώπου, είναι αεραστέχνε. Εντάξει, είναι υποβαθμισμένο το ποδοσφαιρό του. Εντάξει, πέρασε. Δεν ενθουσιάστηκα. Εντάξει. Δεν... Εγώ στεναχωρέθηκα. Εγώ χάρηκα. Έτσι όπω έβλεπα χάρηκα. Να παίζουν τρία δεκάρια με σέντρε. Σέντρε με τρία σέντερ μπακ χειρότεροι από εμά. Δεν πήγε κανένα ένας με έναν κάθετα. Λέω τέλος, δεν υπάρχει. Χάρηκα πολύ. Ναι, χάρηκες. Την αγωνιστική εικόνα που βγάλανε με την Ολλανδία. Ποιος? Η εθνική μας ομάδα. Α, στο φιλικό. Εγώ τους είχα κατάλληλο. Ναι. Έλεγα δεν υπάρχει ελπίδα. Μας έχει πάρει κάτω βόλτα. Έβλεπα μια ομάδα. Και είδα ότι και τρέχανε. Και κάτω από την Ολλανδία. Έτσι περίμενα. Που έχει τον Άγιαξ βάσει και την. Για, πε την Ολλανδία τι έχει. Φέγαινε ο Άγιαξ. Άλλη ομάδα πε. Πες πέντε ομάδες από την Ολλανδία και ας παραδεχτώ. Είπες Άγιαξ, Φέγενορντ, άλλη. Ξέρω εγώ, τρεις-τέσσερις ακόμα. Πες άλλη μία. Δεν θυμάμαι. Είναι δυνατόν εσύ. Το Βέντε, πώς λένε αυτές. Για το Βέντε. Το Βέντε είναι στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, ναι. Ποια Ολλανδία αρκώ και να κάνω. Αϊτχόφεν. Άγιαξ. Φέγενορντ. Αλκμαρ. Αλκμαρ. Ποιο βλέπει την Αλκμαρ, ρε κόκκινα. Ποιο βλέπει την Αλκμαρ. Θα κάτσει να δει κάποιο την Αλκμαρ, δηλαδή στο Θεό. Ντε Χάγκ, η ομάδα που στέρισε. Το ναι. Πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή θα κάτσεις να δεις Ολλανδικό πρωτάθλημα ένα Σάββατο. Ο άλλος πόντερ 10.000 ευρώ θα πάρει ο Άγιαξ στο πρωτάθλημα, ρε Κετάκλε. Γιατί ο Άγιαξ με τον Αδιάφορο τελευταία αγωνιστική μπορούσε να κερδίσει. Άλλο σε ρωτάω, ρε κόκκινε. Αν δεν παίξει κουμάρι, θα κάτσεις να δεις Ολλανδία. Όχι, εγώ όχι. Αυτό σε ρωτάω. Ξέρω πότε θα δω. Πότε, όταν γουστάρω να δω πολλά γκολ. Τι όταν δεις. Όταν θέλω να δω πολλά γκολ, βλέπω Ολλανδία. Τι λες, μωρέ. Δεν πάει να δεις κανένα παιχνίδι του Ηρακλή δεκαετία 80 που ανοίγατε πίσω και μπαίναν οι άλλοι. Να δεις κανένα τέτοιο μάτι. Καλό ήταν ο Βαρκάρης. Ο Βαρκάρης καλό ήταν. Ο Βαρκάρης. Για το Διαγόρα κάτι με έλεγε ο Κυρδίκος. Ποιος Κυρδίκος? Ότι βρήκε ένα βρωμόπεδο στο ημίχρονο, το οποίο τον έψαχνε μετά τον αγώνα, του ρίξει κάτι κλωτιές. Για τον έκανε χειραψία. Ναι, εγώ φταίω που έκανα χειραψία τον Αλέφαντο στο ημίχρονο. Ναι. Ενώ ο Αλέφαντο που λέει ότι στήσατε το μάτσο. Ο Αλέφαντο δεν θύμωσε μαζί σου. Αλήθεια. Θύμωσε και το μάτσο μαζί σου ή όχι. Μίλα ρε, τα πανταλόνια που θα φορούσε γιατί δεν φορά. Πού θε φορά. Είπε ότι του τόστησε ο Θεοδωρίδης το μάτι. Θύμωσε μαζί σου, όχι. Τι να δεν θύμωσε. Γιατί να θυμώσει. Τι να θυμώσει. Αφού λέει το τρία γκολ ο Κωστίκος τον έκανε. Ποιοι παίζαν άμυνα σε εκείνο το μάτι. Για πες. Θυμάσαι. Ραγκέλοφ Δημητρόφ. Α, μπράβο. Τη Βουλγαρία είναι. Και οι άλλοι Σέρβοι. Και θέλατε πρωτάθλημα να πάρετε. Πώς το θυμάμαι. Άμπαλο. Ποιο Ραγκέλοφ. Και Δημητρόφ. Ο Ραγκέλοφ και ο Δημητρόφ παίζανε κόκκινα το 81. Το 87 δεν έπαιζε ο Ραγκέλο και ο Δημητρόφ. Το 87 μιλάς. Ναι. Το 87 ήταν το 2-3. Τότε ήταν Βακαλόπουλος, ήταν άλλοι. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Δεν ξέρω. Αλλά πίσω τα τρώγατε, αυτό λέω. Κατά, άμα θες να δεις κανένα μάτς, δες εκεί κανένα Ηρακλής Διαγόρας. Έξι παραστάτη. Ηρακλής ΑΕΚ 2-3. Βέντε λέει είναι Ολλανδική, λέει. Πέτυχε και τρίτη. Ναι. Βέντε είναι Ολλανδική. Εσείς γνώστες του ποδοσφαίρου, Τεράστιοι γνώστες. Τεράστιοι. Ξέρεις την ομάδα. Είπα ότι από Ευρώπη είσαι deep. Τι είμαι από Ευρώπη? Deep. Ναι. Κοίταξε, τι ντύπη με ρε κόκκινη. Ποδόσφαιρο, ξέρεις, καντάρια. Να κάτσω να δω, ας πούμε, εγώ τώρα, επειδή παίζετε εσείς κουμάρι τα λεφτά σας και τα χάνετε και εσείς. Άμα δεις την εθνική Βοσνία. Ναι, να δω την εθνική Βοσνία, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ρε κόκκινη. Δεν κάθομαι να τη δω. Βλέπεις παίκτες οι οποίοι. Δεν κάθομαι. Προτιμώ να δω Τρίκαλα Καρδίτσα παρά να δω την εθνική Βοσνία. Άρα είσαι ιδιόρυθμος. Είμαι ιδιόρυθμος. Προς τιμή σου που το πάρει. Τι να δω, εθνική Ολλανδίας δεν τη βλέπω. Τώρα είσαι παντελονάτος. Τι να δω. Θα δω Champions League, μεγάλες εθνικές ομάδες και τέτοια. Να κάτσω να δω την Κύπρο. Την Κύπρο και την ξέρω εγώ, το Γιβλαρτάρ, δεν κάθομαι να δω. Από την Κύπρο τι πρόσεξες. Τι να προσέξεις. Τι άφησε ιστορία χτες. Το Μακάριο άφησε. Τι άφησε ιστορία. Το Μακάριο. Τι ιστορία. Ο τερματοφύλακας ήταν τρομερός. Και τι έπιασε το πέναλτι. Και τι για το πέναλτι ήταν. Έπιασε. Αντί για από τι έχασε 3-0 η Κύπρος. Τι από τι έχασε. Από 3 rebound. Θα με εξηγήσει μετά γιατί. Πού είναι το λάθος μια άμυνα γιατί δεν το ξέρω και θα το μάθω. Τώρα θα το μάθεις. Ναι, γιατί κακό είναι. Τώρα θα το μάθεις. Όποτε και το γιατί. Το πέναλτι που χάνει. Δευτερόλεπτα. Το πέναλτι που χάνουν οι αντίπαλοι της Κύπρου. Ναι. Τι λάθος κάνουν αυτοί που βαράνε το πέναλτι. Τι λάθος κάνουν. Δεν το πρόσεξες. Δεν το πρόσεξες. Πάμε στην διάρκεια. Θα ήταν ωραίο να υπήρχε, θα ήταν ωραίο να υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη να σήκα στο στούντιο και να είχαμε κάποιον να κόβει και να ράβει και να τα κάναμε. Αλλά επειδή είμαστε ερασιτέχνες εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα πάνε κάποια στιγμή θα γίνουμε προβληματικοί. Ναι. Κάποια στιγμή. Τώρα θα θυμώσει ο ξινός που το διακόπτω, αλλά δώσω λίγο μια στροφή ακόμα. Ποιος ξινός?
Απ' τη βλάστη, του αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Α, σε κερνάει τη ρόμπη, το αφιερώνει τραγούδι. Δεν με κερνάει, είναι φίλος μου. Α, είναι φίλος. Μπερδεύεσαι. Μήπως δεν είναι φίλος μου. Φίλος είναι, αλλά. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Κάνα φίλο δεν έχει πληρώσει, να πούμε. Να έχω πληρώσει. Κάνα φίλο. Αν πλήρωνα και το έλεγα, θα ήταν φίλος μου. Άφηγα τα τελεία να υπάρχει. Εσύ λέγει ότι. Άντε τα έχετε βρει εκεί μετά. Άντε ρε, πιάνω όλα. Παπαθανασάκι τα βρήκα. Τα παίρνει από όλου ναι, τώρα. Καλά, καλά. Μα μπορεί να είσαι ικανό να τα πάρει και εσύ. Τα γάρι. Άκου να δει. Τα γάρι. Λοιπόν, μαζί μα είναι ο Στέργιος Περκανίτσα. Τηλεφώνει 101 και Μάρκου Μπότσα Αρηγωνία. Τα γάρι. Παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 85-27-27. Σα ανοίγει αμέσω, εύκολα και γρήγορα. Αν έχετε μείνει κλειδωμένοι έξω το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριέ, χρηματοκιβώτια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και για. Κλειδιά immobilizer για αυτοκίνητα με χώρο στάθμευση Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Αρηγωνία. Λοιπόν. Τα βρήκατε, εντάξει. Θες να σου πω τι έχει γίνει. Εσύ θες να σου πω τι έχει γίνει. Αν θες να σου πω τι έχει γίνει, θα διαβάσει το στοίχημα. Για τον Ηρακλή, ξέρω τι έχει γίνει. Διάβαζε το στοίχημα. Δεν διαβάζω. Διάβαζε το στοίχημα. Μισό λεπτό. Κότα. Δεν διαβάζω το στοίχημα. Διάβαζε. Απλά το πρωτοπαλίκαρο του οργανωμένου κινήματος και φίλος μου προσωπικός, ο Μπιφτέκης, στο Facebook. Ναι. Βγαίνει ως Ιβάν Ζαμοράνο. Μπήκες να δεις τι γράφει. Πες μου τι γράφει. Τι Ηρακλήδες είσαι. Καλεί τον κόσμο του Ηρακλή σε συσπήρωση και στήριξη. Θεωρεί πρόκληση αυτό που είπα χθες εγώ το 1.40. Καταρχήν να πεις ότι δεν υπάρχει μακροχρόνιο στοίχημα τόσο χαμηλό. Είσαι ρεζίλης της κοινωνίας. Εγώ. Όχι εσύ, ο Ηρακλής. Εσύ τι γίνεται, είσαι ρεζίλης για την ομάδα, λέω. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να βάλει λεφτά σε τέτοιο στήριξη. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει παγκοσμίως στοίχημα μακροχρόνιο με ένα 40 είναι σε θεωρούν πεσμένο. Και καλή λοιπόν κάνει ανακοχή με τους άλλους συνδέσμους που πλακωθήκανε, δηλαδή τους Απάτσι, τους δεξιά και αριστερά, και τους καλεί να συσπηρωθούν γύρω από τον Ηρακλή. Αυτό είναι συσπήρωση. Αυτό δεν είναι πόλεμος εναντίον όμως του Καγιούλη κτλ. Άρα εγώ δεν πρέπει να περιμένω κανένα πόλεμο εναντίον του Καγιούλη και του Παπαθανασάκη. Μη με κοιτάς. Απάντα. Ποιος σε κοιτάει. Τι με κοιτάς. Άρα λοιπόν δεν έχετε πόλεμο με τον Παπαθανασάκη και τον Καγιούλη. Βίδατε τα σκούρα να πούμε και συσπηρώνεστε όπως κάνει τα σκούρα ο Μαρινάκης και συσπηρώνει τον κόσμο του Ολυμπιακού για να σωθεί. Χθες έγινε χαμός εδώ. Έγινε χαμός εδώ χθες το βράδυ. Όλοι οι Ολυμπιακοί. Όχι, σε είπα μεταφόρες γενικά. Άσερε, κοιμόσαι. Όλοι οι Ολυμπιακοί χθες βγαίναν και λέγαν το εξής. Θα διώκναμε μόνοι μας, λέει το Μαρινάκη, εμείς, αν είχε αποδειχθεί για την πρέζα, λέει ότι είχε θέμα. Αν τον πιάναν και, όχι τον κατηγορούσαν, τον καταδικάζανε. Όμως για αυτά εδώ, περί εγκληματικής οργάνωσης και διαιτητές και τα λοιπά, εμείς τον καλύπτουμε και είμαστε κοντά του. Και συσπηρωνόμαστε, λέει, γύρω από τον πρόεδρο. Είπανε χθες οι Ολυμπιακοί από όλη την Ελλάδα που βγαίναν στο ραδιόφωνο το δικό μας. Γιατί εγώ τους κάλεσα, τι έγινε ρε κοτάρες, λέω τώρα. Είμαστε υπέρ του Μαρινάκη. Ανακοινώσει υπέρ του Μαρινάκη. Ναι. Σύνδεσμο φίλων Ολυμπιακού υπέρ του Μαρινάκη. Βετεράνοι υπέρ του Μαρινάκη. Και φυσικά εφημερίδες υπέρ του Μαρινάκη. Φως, πρωταθλητής κτλ. Πού είναι το παράξενο. Τι που το παράξενο. Έκανα καταγραφή γεγονότος. Απέκτησε μεγαλύτερη δημοτικότητα ο Μαρινάκης τις τελευταίες δύο μέρες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα για σας, μπείτε στο Ζαμοράνο, στο Facebook. Φίλος μου είναι. Εγώ δεν τρέπομαι να πω, είναι φίλος μου. Γυμναζόμαστε μαζί κτλ. Αλλά. Λέει καλό τον κόσμο του Ηρακλή σε συσπήρωση και στήριξη. Και θεωρεί το 1.40 πρόκληση. Τρομοκρατήθηκε με το 1.40. Λέει άρα έχουμε πέσει. Μας έχουν για πεσμένους. Λέει ρε κόκκινε, μίλα ρε κόκκινε. Κοίτα, δεν τα ξέρεις. Σαν μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δεν κάθομαι καθένα. Σου ζητάω να διαβάσει στοίχημα που ζητάει ο κόσμος. Δεν διαβάζει. Το στοίχημα τώρα. Πείτε το εσείς οι κουμαρτζίδες στο στοίχημα. Έχεις να απαντήσεις κάτι γι' αυτό. Ναι, έχω να απαντήσω. Τι κάνουμε τώρα. Πρώτον, γελάω με τις στοιχηματικές εταιρείες. Α, εσύ γέλα. Ναι. Γελάω. Γελάς, αλλά στα παίρνουν. Εμένα. Όχι, εμένα. Γελάω με τις στοιχηματικές εταιρείες. Δεν υπάρχει στοίχημα 1.40 που ναι. Θα το παίξεις ναι, ναι. Από τώρα για να πληρωθείς μετά από 9 μήνες. Είσαι παγκόσμιο φαινόμενο. Είσαι η πρώτη ομάδα στον κόσμο που σε μακροχρόνιο στοίχημα την έχουν 1.40 ότι θα πέσει. Δεν υπάρχεις. Μάλιστα. Υπάρχει καλύτερο. Δεν υπάρχεις. Το 1-0 να που δίνει, ένα 10 που δίνει θα πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Α, συγγνώμη, με συγχωρείς. Ζητώ συγγνώμη. Είσαι με. Ναι. Αλλά στο αρνητικό είσαι εσύ στο 1.40. Δεύτερον. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν τις αποδόσεις ναι, ναι. Δεν γνωρίζουν τι εστί Ηρακλής. Βέβαια, τεράστιο σωματείο. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Επειδή... Δεν ξέρουν. Φυσικά. Δε, τι. Δηλαδή εσύ πες μου. Ο Ζαχαρίας Μπουγιοκλής,
ο Μπέκας και ο Καγιούλης. Σε ρωτάω. Και ο άλλος με το πορτοκαλί το σακάκι, ο Μόντε Κάρλο, σας δουλεύει με τον Παπαδαλασσάκη. Απαράταμε, δεν ξέρω τι είναι ο Ηράκλης. Τι είναι ο Ηράκλης. Τι έχει να φοβηθεί, δηλαδή, από ποιον, από τη Λάρισα. Έλατε. Για από τη Βέρεια. Πάρε τη Δευτέρα στη Λάρισα. Τι καλά που θα περάσει στη Λάρισα. Θα πάω, γιατί για τράβα. Εσύ δηλαδή λες τον κόσμο να παίξει άσο Λάρισα. Ου, άσο και over. Τι να παίξει. Και ο Παπαδόπουλος bye bye, αντίο. Μπουμπέγκο. Δεν φεύγει ο Παπαδόπουλος. Δεν φεύγει ο Παπαδόπουλος. 28 Οκτωβρίου. Θα έχει φύγει ο Παπαδόπουλος. Αν υπάρχει Παπαδόπουλος 28 Οκτωβρίου, Παπαδόπουλος θα γίνω κι εγώ. Σ' αρέσει να λέει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Τι, γιατί είναι αυτό. Κολοτούμπες ιστορίες. Πρώτος είσαι. Παπαδόπουλος. Πρώτο για φάγαμε το. Παπαδόπουλος. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει. Έτοιμος. Είπαμε να έχει κόμπλεξ. Έτοιμος για φάγωμα. Παρακάτω, ρε, λέγε. Τι έχει φάγωμα. Το λέει ο Καγιούλης για φάγωμα. Όταν βλέπει, όπως λέω, στο πρωτοπαλίκαρο, ναι, να υπάρχει τέτοια κοροϊδία. Οφείλει. Ποια κοροϊδία. Από τη μεριά της διοίκησης. Από όποιον εμφανίζεται. Ναι. Οφείλει να έχει τον κόσμο σε εγρήγορση. Ποιος. Καλά, αυτοί λέγανε θα τον κάνουν πόλεμο. Τι εγρήγορση. Αυτοί έπρεπε να τον είχαν πάρει τον Παπαθανασάκη και ο Παπαθανασάκης θα ήταν στον Καναδά εξορία. Ωραία, γιατί δεν το ρωτάς τότε, γιατί κάνουν. Τον προκαλώ, λέω τι έγινε, τι τώρα, συσπήρωση πάνω στον Καγιούλη. Αυτό ρωτά, πού είναι ο πόλεμος, λέω. Πόλεμο περιμένω να δω, ειρήνη βλέπω, αυτό δηλαδή, λέω. Αν μαζέψουν το Μαρινάκι. Ποιος? Αν το μαζέψουν. Ναι. Έχεις υπόψη τι εστί Δασκαλόπουλος. Ποιος είναι ο Δασκαλόπουλος? Τι είναι, όχι, πες μου, τι είναι. Ο εισαγγελέας που έβγαλε. Ναι, ναι. Την πρόταση. Γιατί πρόταση είναι. Ναι, ναι. Και τρεις δικαστές θα αποφασίσουν, ναι, 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 σε 10 μέρες. Δεν συγκινούμε, ρε κόκκινε. Δεν το λέω για να συγκινηθείς. Από τους δικαστές δεν συγκινούμε. Δεν λέω τίποτα για να συγκινηθείς. Λέω τον κόσμο να γνωρίζει τι σημαίνει. Ναι. Οι πληροφορίες λένε, ναι, ναι, ότι είναι ικανός να βάλει και τη μάνα του μέσα. Ποιος? Ο Δασκαλόπουλος. Χλωμό τον κόβο. Ότι είναι ικανός να κλείσει και τη μάνα του μέσα. Αλλά. Ακούς τώρα. Χλωμό σε κόβο, λέω. Ας δεν συγκινούμε. Το ξαναλέω πάλι. Ναι. Δεν συγκινούμε. Δεν χαμπάρκει και ότι οι εισηγήσεις που κάνει, το μεγαλύτερο ποσοστό των εισηγήσεων γίνεται δεκτό. Ρε κόκκινε, για τον Ηρακλή μιλάμε. Τι θες τον Ολυμπιακό στη μέση. Για σένα που θα κυνηγούσες τον Παπαθανασάκη και τώρα συσπυρώνεσαι. Ναι, μην με κλείνεις το μάτι. Μην με κλείνεις το μάτι. Θα σου πω, δεν σου κλείνω το μάτι. Εσύ γκρινιάζεσαι. Καφώσισε. Στεγνώσε τα μάτια σου, έτσι έλεγες. Ναι. Αυτά δεν τα ακούω. Ναι, δεν κλείνω το μάτι σαν τον Ποπάι όμως. Δεν έκλεισα. Από μάτι ποιος είναι ο Ποπάι. Ο Ποπάι ποιος είναι. Όταν κάνει την Ολίβ, τη κλείνει το μάτι με το σπανάκι. Λέγε ρε κόκκινε. Άντε ρε κρύε. Λέγε ρε κόκκινε. Λέγε. Απλά είναι τα πράγματα. Τα βρήκατε. Ποιοι με τον Καγιούλη. Ποιοι να βρουν. Οι φίλαθλοι, εσείς, η οικογένεια. Συσπήρωση λέει εδώ. Συσπήρωση γύρω από την ομάδα. Α, ποιανού είναι η ομάδα. Η ομάδα δυστυχώς είναι σε λάθος χέρια. Συσπήρωση σε αυτούς που έχουν. Συσπήρωση του κόσμου. Κατάλαβα, γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Κατάλαβα, ρε κόκκινε. Δεν υπάρχει πόλεμος. Αυτό θέλω να μάθω. Δεν με νοιάζει εμένα να κάνει. Αλλά μην μου λες ότι να βγει ο Ολλανδός. Ούτε ο Ολλανδός, ούτε ο Βέλγος, ούτε ο Ισπανός. Δεν. Τζάμπα φωνάζει ο Ολλανδός. Γιατί άδικο έχει. Είναι τζάμπα φωνάζει, λέω. Συσπήρωση, να συσπηρωθούν. Δεν πρέπει δηλαδή να πει τη γνώμη του. Τι γνώμη να πει, εδώ ήταν κάνετε πόλεμο και βλέπω ότι. Ποιος ανακοίνωσε, είπε κανείς κήρυξε το έβγαλε το τέμπ του πολέμου και φώναζε και έλεγε άιντε θα γίνει πόλεμος. Άκουσα από κανέναν να λέει τέτοιο πράγμα. Α, εντάξει. Δηλαδή ναι, πιστεύεις ότι αν για κάποιο λόγο προχωρήσει δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, ρε. Προχωρήσει την υπόθεση του Ολυμπιακού. Βράσει τον Ολυμπιακό πάλι, για τον Ηρακλή μιλάμε, ρε άνθρωποι. Έχει σχέση. Έχει σχέση, ποιος έχει σχέση. Εσύ. Τι έχει σχέση. Τι. Η ομάδα της καρδιάς θα έχει πρόβλημα αν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Εγώ κόκκινη καρδιά δεν έχω. Όχι εγώ. Ένα 40 έχει και βλέπω στο Ζαμοράνο Ιβάν, Facebook, συσπήρωση γύρω από τον Ηρακλή. Εσύ ποντάρεις. Και ρωτάω. Και ρωτάω, εγώ δεν άσε την ποντάρω. Θα ποντάρεις ένα 40. Ού, βέβαια. Στην πτώση του Ηρακλή. Εσύ δηλαδή λες πέφτει. Εξωαγωνιστικά πέφτει. Αγωνιστικά δεν με νοιάζει. Εξωαγωνιστικά ή εσωαγωνιστικά. Εγώ ξέρω ότι είπε για πόλεμο και βλέπω συσπήρωση. Να ξέρω τι να λέω εδώ για πέρα. Πόλεμο. Ξέρω ότι θα κάνατε πόλεμο. Εγώ σου είπα τι για πόλεμο. Τι να κάνει πόλεμο, εσύ κακά δεν μπορεί να κάνει. Για του άλλου λέω ρε, εσύ τι να κάνει. Τι πόλεμο να κάνει. Και εσύ δεν μπορεί. Κλείσμα χρειάζεσαι. Πόλεμο με κάνα μπακλαβά μπορεί να κάνει. Κλείσμα χρειάζεσαι. Τι πόλεμο να κάνει εσύ. Πόλεμο να κάνει. Τι πόλεμο να κάνει εσύ. Για του άλλου λέω. Λέω λοιπόν ότι αυτό που είδα λέει συσπήρωση. Άρα εγώ να λέω συσπηρώνεστε γύρω από τον Καγιούλη. Αυτό λέω. Ο οποίο βγήκε χθε το κανελάκι και λέει ο Καγιούλη, εγώ δεν βλέπω λέει κανένα πόλεμο, λέει αυτό κανένα πρόβλημα κτλ. Και τι λέει και στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, μεγάλη κοροϊδάρα είσαι. Παρακάτω. Εγώ αυτό έχω να πω. Εσύ να πει κάτι γιατί άλλο. Δεν είναι κοροϊδάρα, δεν δουλεύει.
Τι δουλεύετε, του δόθηκε ευκαιρία να πάει στην Τρίπολη. Ο Παπαδόπουλος είπε ότι εγώ είμαι σε μια δουλειά που κάποιοι ούτε στο όνειρό τους δεν μπορεί να είναι. Ποιο, στον Ηρακλή? Ναι. Μην αρχίσει και κλαίγεται, γιατί έχω μάθει κλαίγεται. Και αυτά και εκεί και τα άλλα. Άκουσε τη δήλωση. Είμαι, λέει, σε μια ομάδα που κάποιοι ούτε στο όνειρό τους δεν είναι. Ναι, εντάξει. Αν ζηλεύει, πες το. Να ζηλεύει που δουλεύει αυτό στον Ηρακλή. Ναι. Τον λυπάμαι εγώ. Τον λυπάσαι. Εντάξει. Τον εαυτό σου μπορεί να το λυπηθεί τώρα. Α, σε περδώνα. Εδώ ρε, υπάρχει πρόβλημα με τον μεγαλύτερο παράγοντα της χώρας. Ποιος είναι μεγάλο? Και μου συζητάς για τον Ηρακλή. Τόσο κότα μπορεί να είσαι. Εγώ είμαι κότα. Τόσο κότα μπορεί. Φοβάσαι να μιλήσεις? Να φοβάμαι, τι να πω, ρε κόκκινε. Να πεις τη γνώμη σου. Τι να πω τη γνώμη? Μπουζουριάστε τον. Πάρτε πρωτάθλημα. Όχι, τι, εγώ. Τι. Μπουζουριάζουν όμως. Μπουζουριάστε τον. Αν, φίλε, εγώ καταρχήν διαφωνώ με το να τον μπουζουριάσουν. Γιατί να το βάλουν μέσα? Γιατί να τον αφήσουν έξω? Γιατί αν σκοτώσει, αν έχει κλέψει. Αν έχει κάνει, αν πουλήσει το λάθο. Εγώ είμαι ένα... Μ' ακού, σου λέω. Μ' ακού, σου λέω. Θα είμαι σαφή. Ναι. Αν έχει πουλήσει ναρκωτικά, αν έχει σκοτώσει, αν έχει βιάσει, αν και δυο, αν έχει σχέση με πορνογραφία παιδική, να τον κλείσουν μέσα να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Ναι. Αυτά που μου λένε για στημένα παιχνίδια και στο αέρα τον κλείσουν. Τι διαπέτα τον κλείσουν μέσα, δεν κατάλαβα. Γιατί να τον κλείσουν μέσα? Α, να μην τον κλείσουν. Όχι. Δασκαλόπουλο έγινε. Όχι, εγώ λέω τη γνώμη μου. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Ναι. Τι να το κάνω να τον κλείσουν μέσα? Ε. Ένα πράγμα υπάρχει. Να ρίξουν τον Ολυμπιακό. Όχι, αγόρι μου. Έλα εδώ. Τι κάνατε, κύριε? Στείνατε παιχνίδια 5 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Πόσα λεφτά παίρνανε αυτοί από το Champions League? 25 επί 5, 125. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα μου φέρει 250 εκατομμύρια. Ναι. Τι είσαι εσύ, Ολυμπιακό? Τι συμφωνίε έχει στο γήπεδο? Τα αυτά εδώ. Κατάσχονται, τα παίρνουν το κράτος. Όχι, ρε, τα γόρι μου. Άκουμε, να τελειώσω. Να το ρίξω. Να το ρίξω. Δεν το ρίχνω. Δεν το ρίχνω. Δεν το ρίχνω. Κατάσχονται, τα παίρνει όλο. Yeah. Τι έχει κεντρική διαχείριση? Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει μία για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτή είναι τιμωρία δηλαδή. Δεν παίρνει φράγκο. Οικονομική. Οικονομικός. Τον αποκλείεις από την Ευρώπη. Mm. Τον αποκλείεις από όποια ίσπραξη μπορεί να έχει από την Ελλάδα. Και α πούμε μετά εγώ πώ τρώνει χαρακτήρα. Μάλιστα. Εσύ διαφωνείς με την ποινή που λέω εγώ? Λες, όχι. Λες. Τώρα που τον υποστηρίζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Λέει ο Μαρινάκης, είναι πόλεμος κατά του Ολυμπιακού. Ναι. Το δέχομαι. Ναι. Αν αποδειχθεί και. Εγώ διαφωνώ, κύριε Μαρινάκη, ότι πρέπει να κλείσουν φυλακή. Ναι. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Ο Ολυμπιακός θα την πληρώσει με άλλα λόγια. Όχι. Ναι. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Και στηθήκανε παιχνίδια, στερήσετε πρωταθλήματα. Ναι. Στερήσετε το μεροκάματο από άλλου. Ναι. Τα λεφτά πίσω. Πώς λένε στους πολιτικούς, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Τα λεφτά πίσω. Τι θα τον κάνω τον Τζογαζόπουλο, τι θα τον κάνω φυλακή? Ναι. Τα λεφτά τα πήρανε? Όχι. Όχι. Το Παγιοργόπουλο τον είχαν μέσα, τα λεφτά τα πήρανε? Σωστά μιλάς. Τι να τον κάνω φυλακή? Μ' αρέσει. Τα λεφτά, ρε, θέλω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν τον θέλω φυλακή. Σωστό, συμφωνώ. Λοιπόν, ναι. Του παίρνει στο Ολυμπιακού 20 πήρε τελευταία χρόνια. Στα αφαιρώ όλα. Μάλιστα. Τα αφαιρώ όλα. Ναι. 250 εκατομμύρια μου τα δίνει. Ναι. Ρευστό. Καλά, σου παίρνω το Καραϊσκάκι. Ναι. Δεν παίρνει κανένα φράγκο τα επόμενα 10 χρόνια και δεν δικαιούσε να παίξει Ευρώπη. Μάλιστα. Γιατί θα τον κλείσει φυλακή? Ναι. Τι, γιατί έκανε το μάγκα στο ποδόσφαιρο? Οικονομικό δηλαδή θα τον πειράξει τον Ολυμπιακό. Οπότε δηλε και οι Ολυμπιακοί θα στραφούν και εναντίον του μετά. Θα πούνε εσύ φταίς που εδώ και τα λοιπά. Με συγχωρείς, ρε φίλε. Ναι. Ωραία τα λες. Όταν η Μαρσέη ναι. έγινε όλη η ιστορία με τον πρόεδρο τη, η ομάδα την πλήρωσε. Ναι. Όταν η Γιουβέντους έγινε. Ο Βόλος, ο Ηρακλής, οι μικρές ομάδες εδώ. Η Γιουβέντους και ο Ηρακλής είναι family ομάδες. Ναι. Που πέσανε, είναι εξαγωνιστικά. Ο Ηρακλής δεν έπαιξε ποτέ αγωνιστικά. Ναι. Μην μπερδεύεις το Βόλο με τον Ηρακλή. Ναι, όχι. Ναι. Είναι διαφορετικά μεγέθη. Γιατί ο Βόλος τι έπεσε, αγωνιστικά έπεσε. Τι λες, δεν έχει πέσει αγωνιστικά? Έπεσε και αγωνιστικά. Ο Ηρακλής δεν έπαιξε ποτέ αγωνιστικά. Ναι, αλλά ανέβηκε και εξαγωνιστικά. Ο Ηρακλής δεν έπεσε. Ήδησε την τάξη. Δεν έπεσε. Δημοκρατία. Δεν έπεσε. Ναι, και τον ρίξαν δύο τάξεις επί Νέας Δημοκρατίας. Μία τάξη. Δύο τάξεις. Όχι, μισό λεπτό. Πέσατε Β' Εθνική, δεν μπορέσατε να το διαχειριστείτε, πέσατε από μόνοι σας Δέλτα. Λάθος κάτι. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Μην την έκανες. Η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Την κάνατε για να σας ρίξουν. Κρίθηκε, έτσι λες εσύ. Την κάνατε για να σας ρίξουν. Εγώ δεν είμαι Άρης. Κάνατε... Να πέσω για να πτωχεύσω. Μισό λεπτό. Εσείς πτωχεύσατε. Ούτε ΑΕΚ να πέσω για να πτωχεύσω. Στείλατε στον τάκο έναν καρό κόσμο. Σας προβίβασε και ο κύριος Νεοδημοκράτης. Ο Ιωαννίδης θα σας... έχει ονόματα. Άρα, Γιάννης σας φάγανε μια κατηγορία. Ανεβήκατε... Μας φάγανε τέσσερις κατηγορίες. Όχι. Τέσσερις. Μισό λεπτό να απαντήσω. Σας ρίξαν μια κατηγορία. Σας ανεβάσαν μια κατηγορία. Εσείς πέσατε δύο μόνοι σας και πώς, ξεχρεώσατε. Πώς πέφτεις μόνος σου? Κερδισμένοι βγήκατε. Πώς πέφτεις μόνος σου? Γιατί είσαι μπακάλι. Σε έριξε κανένας Δέλτα Εθνική? Ποιος?
η ΕΠΟ και σου λέει από τη στιγμή που προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια. Να μην προσέφευγε. Και ποιο σου λέει ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Ποιο τι απαγορεύεται. Όφη έφυγε. Ο Όφη ήταν Πασόκ όμως. Εγώ ρε φίλα, γι' αυτό ήμουν πάντα ανένταχνο. Ναι. Άρα με ρίξανε. Δεν έπεσε. Ναι, δεν έπεσε. Με ρίξαν τέσσερις κατηγορίες. Σε ανέβασε η Νέα Δημοκρατία μία. Και λοιπόν τι. Και με βγάζει και ωφελημένο. Γιατί τι είσαι. Διέγραψε τα χρέη σου εσύ. Και ήρθε καθαρό. Τώρα, αν είσαι ταγάρι και ξαναχρεώθηκε, δεν σου φταίει κανένα. Ζήτησε κανένα Ηρακλειδέα να εξαφανιστούν τα χρέη του. Δεν με νοιάζει τι ζήτησε ο Ηρακλειδέα. Τι έγινε, κοίταξε εγώ. Λοιπόν, πε τι είναι αυτό που πίνει τώρα, αυτό με στο μπουκάλι. Γιατί το βλέπω, το ξαναβλέπω. Πάλι μεσημέρι το έφερε. Συνήθω πρωί λε το πίνει. Μιλάει στο τηλέφωνο. Φοβήθηκε, σε πήραν τα γραφεία. Όχι, δεν με πήρα από τα γραφεία. Ο Μπιφτέκης είναι και θέλω να τον βγάλω στον αέρα. Θα τον βγάλει, θα πει πρώτα όμως. Ναι, αλλά κύριε, το ρεπορτάζ δεν το ξέρει εσύ. Δεν το ξέρει το ρεπορτάζ. Θα πει τι πίνει. Άσε τι πίνει. Θα πει, δεν θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσει. Χέστη. Στήριζε Καρυπίδη τώρα που θα σκίσει τον Άρη, αν ανεβάσει την ομάδα ο δικό σου και Ιούνιο θα φύγει. Δεν κάνει για Αλφα Εθνική. Άρης ρε. Κάνει και τον έξυπνο κόκκινο λίτ στο Βέλγιο, λέει τη Βέντε, λέει γελάσαμε. Βρε Χαϊβάνι, λέει. Εσύ. Μην μπερδεύεστε. Μα τη λέει, δεν έχει ιδέα ποιο είναι και που είναι και κάνει και τον πονηρό. Παγώθηκε σε 789 και 749. Κόκκινα λέει να σκεπάζει να μην κρυώσει. Τεράστιο μένο βγάζει. Με ποιον βγαζομένο, να το πει φίλε μου. Με ποιον βγαζομένο. Γρηγόρη, καμιά πληροφορία για το φόρο στον Άρη. Συμφωνεί, θα πάμε τρένο φέτο. Ο Άρης σίγουρα θα πάει τρένο φέτο. Αλλά. Μαθαίνω ότι χαλάει η δουλειά γιατί δεν έρχεται χωρίς προκαταβολή. Λοιπόν, καλησπέρα Ραπ και Κόκκινε, καλώς όρισες, πώς τα πέρασες διακοπές, πώς βλέπεις την Κυριακή. Τρελό Παοξάκι από Στοκόλμη, Σουηδίας. Αυτός που μας κράζει συνεχώς λέει, από πότε λέει ρε τα γάτια η Τβέντε παίζει το Βέλγιο, από πότε, τότε που υπάρχει τέταρτη ηλικία και δεν το ξέρεις. Ποιο Βέλγιο βρε άμπαλι Τβέντε. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε μαζί σας. Ο Λάζο, γεια σου ρε Λάζο. Λοιπόν, αφήστε την δική σας χαζομάρες. Εδώ οι γάφροι μετά πολλά χρόνια συσπυρώνονται γύρω από το μάτς γιατί ο Μαρινάκης είναι ένα βήμα από τη φυλακή. Αν δικαστεί ο Μαρινάκης ο Ολυμπιακός απευθείας πάει β' εθνική, λέτε να γίνει κανένα σενάριο τέτοιο και να μην μπορέσει να ανέβει ο Άρης, να ανέβει του χρόνου Ολυμπιακός και Όφη. Έρε γέλια, ξυπνάτε τα γάρια. Έχετε όλοι απίστευτα. Ρε Αλέφανε του πάω, κλαίρε από το πλε. Δεν βαρέθηκε όσα χρόνια να μειώνει ο Άρη Κυρακλή και να στάζει μέλη η φαλάκρα σου για τους συμπολίτες. Ό,τι και να λες παραμένουμε αυτόνομοι και δυνατοί και καθαροί. Υποσημείωση πάλι θα φύγει ο Άβελ. Ρόμπα έχεις γίνει πάλι. Συμφωνώ μαζί σου. Όχι ρόμπα, ξεκούμποτη. Από τις λίγες. Λοιπόν, στοίχημα και πάμε σε διάλειμμα. Το λέω το ταγάρι και τα λέει. Λοιπόν, 577. Βάρε ένα γκαζάκι μύτο, ένα χίχι το ημίχρονο. 5.78. Ροάσο Κουμαμότο, Γιοκοκάμα, 0 διπλό το ημίχρονο χ. 5.74, 5.75, 5.76. Δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν ξέρω αν βρέχει εκεί. 5.80. Γκαγκβόν, Κόρεα Πόλη, 1.01 άσο το ημίχρονο χ. 5.81. Γκέογκναμ, Γκόιαν Κι, 7.0 άσο από ημίχρονο. Σε εξέλιξη 5.82. Μπουτσέον, Μπουσάν, 1.0. 5.83 Ταετζέων Ταέγκου 1-0 και το 5.84 στο 0-0. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε το 2310 και τα 390 για είναι δικά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος, με Hyundai, με Kia, με Skoda. Skoda Rapid εκπληκτικό. 16.500 ευρώ. Για τους φίλους οδηγούς ταξί, ευκαιρία, ευκαιριάρα, ετοιμοπαράδοτο, μπορείτε να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τηλεφωνώντας τώρα στο 596-690 να μάθετε περισσότερα.
και για να το αποκτήσετε άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κόκκινο να σκεπάρει σε μικρή ως λέει τεράστιο μένος βγάζει. Σε ποιον? Κόκκινο να κλείσει αγωνιστικά από το Δέλτα Εθνική σε τοπικό. Δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Εσύ μπορεί να λες ό,τι αγαπάς. Από Δέλτα σε τοπικό έπεσε, ναι. Πώς έπεσε? Τι, αφού μηδέν βαθμούς είχε. Πώς έπεσε, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Λέγε, τι κάτι θέλω να πει. Λοιπόν, εγώ μίλησα με τον Πιφτέκη, ένα από τα οργανωμένα στελέχη της αυτονομιστήρας 10. Θεωρεί δεδομένο ότι θα έχει γίνει μεταβίβαση των μετοχών. Το θεωρεί δεδομένο από δικές του πληροφορίες ότι ο Μοντεκάρλος θα πάρει την ομάδα. Έχει πάρει την ομάδα. Μοντεκάλβο λέγεται. Μοντεκάλβο, λοιπόν. Και καλεί τον κόσμο του Ηρακλή σε συσπήρωση να ξεχάσει τα παλιά τις μανούρες που είχε ο ένας σύνδεσμος με τον άλλον, για να βγει ενωμένος, να μην γλύφει τον πρόεδρο όποιος και αν είναι, όπως κάναμε λέει παλιά, προσκυνούσαμε τον οποιοδήποτε ερχόταν στην ομάδα. Δεν ξέρω αυτό αν το είπε και για τον Παπαθανασάκη. Γενικά με μίλησε. Και είπε ότι θα ήθελε και οι ρεπόρτερ του Ηρακλή να μην κολώσουν από οργανωμένους οπαδούς και από διοικήσεις και να γράφουν ό,τι γουστάρουν και αν δουν ένα πρόβλημα να το πούνε εκεί πέρα και να μην τους την πέφτει κανένας. Αυτό δήλωσε λέει ο τύπος και είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Τώρα, θεωρεί δηλαδή ότι τελείωσε. Θεωρεί δεδομένο ότι τελείωσε η μεταβίβαση από δικές του πληροφορίες. Ότι δηλαδή ένα θαύμα θα είναι αυτό το οποίο. Αν δεν μεταβιβαστούν, αν δεν μεταβιβαστούν εγώ οι μετοχές. Εγώ δεν το πιστεύω, μακάρι. Εντάξει, έτσι σου λέω ότι μου είπε ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι μάλλον είναι δικά σου αυτά που λες και δεν μίλησες ποτέ μαζί του. Το ότι γεννήθηκες λακαμάς. Λέω ότι είναι δικά σου. Ναι. Αποκλείεται να σου μίλησε ο Γιώργος και να στα πω αυτά τα πράγματα. Κοίτασε. Ο Γιώργος είναι παλικάρι, μιλάει. Το ότι είσαι οπαδός του Ηρακλή και δεν ξέρεις το ρεπορτάζ και το ξέρω εγώ και μιλάω εγώ, σου δημιουργεί ένα κόμπλεξ. Πάνε στον κόσμο τώρα, μη φας καμιά γροθιά ανάμεσα στα μάτια και πονέσεις. Τι εκνευρίστηκες, πουλάκι. Καθόλου, πουλάκι μου. Πάμε, βασιλιά του ψέματος. Πάμε! Άλλο. Ο εφευρέτης και άλλο βασιλιάς. Ναι, ναι, ναι. Ο εφευρέτης. Πες τι πίνεις πριν πάμε στον κόσμο. Καλό η Vital κάθε μέρα. Κουταλιά της σούπας. Χλάπα, χλάπα. Δημιουργούμε καλύτερη ευεξία πρώτον. Δεύτερον, πόνοι στις αρθρώσεις, το οποίο είναι σημαντικό σε μια πόλη με 97% υγρασία. Και επίσης έχει πάρα πολλά κριτικά βιολογικά προϊόντα όπως δίκταμο, κρίκταμο και άλλα υλικά. Φοβερά, βιολογικής αλόες έχει μέσα, ό,τι γουστάρεις. Και δημιουργεί πολύ καλό έντερο. Εγώ βασικά για το έντερό μου το πήρα και σώθηκα. Το παίρνω σε τιμή προνομιακή 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί για 55 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε στο 23 12 200 500. Πάρτε το και δεν θα χάσετε. Πάμε. Τα 3 εντάρια δικά σας. 5 γραμμές στην αναμονή. Άλλη μία θέλω. Πάμε. Πάμε. Έλα καλησπέρα. Ναι. Έλα καλησπέρα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Έλα καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Τι κάνουμε. Καλά φίλε εσύ. Καλά. Γρηγόρη τι λέει αδερφέ μου. Καλά. Εγώ ξέρεις ποια ομάδα θέλω να μου πείτε τι έκανε. Ποια. Η Αζεμπαχάν. Πού να το ξέρουμε ρε φίλε. Έλα ρε χαβαλέ κάνε εντάξει. Κατάλαβες ποιος είμαι. Όχι. Όχι. Τάσος ρε. Έλα ρε. Σαλανόγρια. Ναι. Άντε ρε φίλε, κοιλιά μας κάνεις, τελείωνε. Άντε, ένα τέταρτο να συστηθείς, τελείωνε. Τι θες να μας πεις, λέγε. Περίμενε. Τι περίμενε, άμα περιμένω κάηκα. Τελείωνε. Είσαι... 7 φορές, είπες, πάμε επόμενη γραμμή. Μπε. Ταγάρι, αργέ. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αν νομίζετε εκτίδες και εσύ κύριε Μελισανίδη, πως αυτά τα δύο δεκάρια που ήταν βασική εχθές στην Εθνική Ελλάδα θα πάρεις πρωτάθλημα, πλανάστε ηχτρά από καρδιωτική και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τι να πεις ρε, τι να πεις. Κύριε Μελισανίδη, κύριε Σαββίδη, κύριε Αλαφούζο, επειδή είσαι ανίκανοι να αντιμετωπίσετε τον κύριο Μαρινάκη εντός των γραμμών αλλά και έξω αγωνιστικά, μη ζητάτε από την ελληνική δικαιοσύνη να τον κλείσει μέσα. Το τι θα κάνει η δικαιοσύνη είναι δική της δουλειά. Επειδή εσείς δεν μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, αγοράσετε 43 σακούλες απορριμμάτων ενισχυμένες. Δεν σας φταίει ο κύριος Μαρινάκης και ζητάτε τη δικαιοσύνη να τον κλείσει μέσα. Πάτε και τρως 5 μπαλάκια το λεβαδιακό, εσύ ρε τίγρη. Δεν σου φταίει ο Μαρινάκης. Ούτε η ΕΠΟ. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. 0-4 από τον Ολυμπιακό Βόλου. Φάτε λεφτά. Πάρτε προπονητές. Ρίξτε του 3 μπαλάκια με στο φάλιρο. Αναγκάστο να πάρει αυτά τα χαπάκια που βάζει κάτω από τη γλώσσα
Ήσουν να περίμενε, ήσουν μοναδική ομάδα που τον κέρδισε πέρσι και του πήρε και το κύπελο. Δεν είναι λίγο. Το κύπελο το πήρα γιατί είχε να παίξει ένα μισό μήνα μπάλα. Γι' αυτό γιατί ήμουν καλύτερο. Αδικήστε, νομίζω ότι αδικήστε την ομάδα σου πάρα. Και το παιχνίδι, ξέρω εγώ τι λέω. Και το παιχνίδι το πρώτο, το 1-0, το πήρα γιατί είχα το Πογιέτ. Που μετά τον γκολ βάζει 5 σόπερ μέσα. Δεν μου λε. Δεν μου λε. Δεν μου λε. Τι να σου πει. Είσαι υπέρ του να το. Άμα το, να τον καλέσει, τον κάνουν να τον προφυλακίσουν ή αν αποδειχθεί ότι, είναι, ότι φταίει να του πάρουν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Τα λεφτά θέλουμε, ρε. Τι να τον κάνει μέσα, ρε. Τα λεφτά που είναι, ρε. Εμείς που δεν έχουμε λεφτά, ρε. Μα δώσει κανένα φράγκο εμάς, κανένα, ρε. Εσύ δεν. Αυτά που μπλέξαμε, ρε. Δώστε, ρε, παιδιά, κάτι. Εσύ δεν έχει λεφτά, ρε. Επόμενο, κύριε. Άμα δεν έχει εσύ, εμείς είμαστε επέτε. Πάμε κοντά. Ναι. Με το πόδι πάνω στο γραφείο. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το γιατρό. Έλα, γιατρέ. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι σαν γρήγορα. Κάνετε κάποια στοιχειώδη προετοιμασία πριν πείτε αυτό που έτσι στον αέρα. Πες μου. Δηλαδή, κύριο Δασκαλόπουλος. Ναι. Κύριο Δασκαλόπουλος. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ήταν να γίνει η συνάντηση των τεσσάρων κεφαλιών των μεγάλων ΠΑΕ με τον κύριο Κοντονή, ποιος εισαγγελέας ανακριτής την έδωσε το OK ώστε να παρευρεθεί ο κύριος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος του Ολυμπιακού? Απαντώ εγώ, ο κύριος Δασκαλόπουλος, και αυτό αναιρέθηκε από τον προϊστάμενο του κύριο Ντογιάκο. Τα θυμάμαι εγώ που δεν είναι δουλειά μου. Δεύτερον, ο κύριος Δασκαλόπουλος είναι αυτός που πρότεινε να μην κατηγορηθεί ο Μαρινάκης για το φούρνο Κωνσταντινέα. Ναι, εξαιρέθηκε ο φούρνος. Σκάνδαλο το να μην κατηγορηθεί. Εξαιρέθηκε ο φούρνος. Δεν μπορώ να πω για δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Είναι ο ίδιος ο οποίος είπε: OK, Μαρινάκη, έλα στη συνάντηση των τεσσάρων εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό. Ωραία, πότε. Εγώ τι θα σας πω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη ΔΕΘ μπροστά μας. Πού κολλάει αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Όταν εσύ σαν εισαγγελέας δέχεσαι το Μαρινάκη ως εκπρόσωπο του Ολυμπιακού, μετά από 3 μήνες θυμάσαι ότι απαγορεύεται να εκπροσωπηθεί ο Ολυμπιακός από το Μαρινάκη. Είναι άλλη υπόθεση. Και τον καταγγέλει. Άλλη υπόθεση. Εγώ νομίζω ότι όταν. Άλλη υπόθεση είναι. Καλά, κόκκινο, ό,τι πεις. Παρακάτω. Ωραία, μπράβο, ειλικρινά χάνω πάσα ιδέα. Τι είπε, ό,τι πεις. Έγινε, Γρηγόρη μου, ό,τι πεις. Εγώ θα περιμένω να δω τι θα γίνει. Όταν τελειώσει η ΔΕΘ, αν συνεχίσουν να λένε για το Μαρινάκη, γιατί εγώ βλέπω μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που δεν στέγεται καλά και θεωρώ ότι προσπαθεί να εξευμενήσει κόσμο. Από εκεί και πέρα. Το άνω, εξήγησέ μου τώρα αυτό που είπες εσύ για να τελειώσουμε. Όχι, πώς μπορείς εσύ ως εισαγγελέας να πεις Μαρινάκη, ναι, δέχομαι να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό. Δεν κάνω τον εισαγγελέα. Εγώ λέω το ρεπορτάζ το οποίο έκανα. Το δικαστικό ρεπορτάζ που έγινε. Άνθρωποι οι οποίοι το επιμιλούνται και το κάνουν καθημερινά. Μου λένε ότι πρόκειται περί εξαίρετου εισαγγελέως. Υπέροχα. Γιατί ειρωνεύεσαι? Όχι, είπε εξαίρετο. Λες υπέροχα. Σου λέω. Περί εξαίρετου, ο οποίος είναι ικανός να κλείσει μέσα και τη μάνα του. Υπέροχα. Ρωτάω εγώ το εξής. Ο ίδιος εισαγγελέας τον δέχτηκε το Μαρινάκη συνάντηση των τεσσάρων ως εκπρόσωπο του Ολυμπιακού? Το δέχτηκε. Αν ναι, ξανακοιτάξτε το. Αν όχι, είπα βλακεία και έγινα ρόμπα. Τέλος. Ψάξτε το. Τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, καλά? Τι παλεύουμε, ναι. Γιάννης από Κομωτινή, τα πάμε μαζί και χθες το βράδυ. Καλώς την Κομωτινή. Τι λέει ρε και ο Φανφάνης, παρεμβάνονται απάνω άλλοι σταθμοί και καθυστέρησε να ξεκινήσει. Μένω Αθήνα εδώ και χρόνια. Απλά είμαι από Κομωτινή, δεν γνωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από φίλους που ξέρω σας ακούν. Τώρα μέσω ίντερνετ δεν γνωρίζω. Ναι, 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 ναι. Γίνεται από εκεί ναι. Δουλειά. Μιας που βγήκε πριν ο φίλος του Ολυμπιακού πριν. Τον Μαρινάκη τον είχαν καλέσει σαν μεγαλομέτοχο σε συνάντηση των τεσσάρων. Ναι. Δεν πάβει να είναι μεγαλομέτοχος και να έχει τα ενία του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να είναι πρόεδρος. Δεν μπορεί, ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι πρόεδρος και να παίρνει τα φάσεις. Του κάναν τα μούτρα από κρέας. Δηλαδή εννοείται. Βάζω εγώ έναν πρόεδρο και του λέω τι να κάνει. Άτερε τώρα, σαχλαμάρες τώρα. Αυτό ακριβώς. Σαχλαμάρες τώρα, σάχλες τώρα. Μπορεί να είναι μεγαλομέτοχος και δεν μπορεί να είναι πρόεδρος. Για να καταλάβει το φίλο στο πώς καλέσαν τον Μαρινάκη από τη στιγμή που όλα αυτά και απαγορεύεται να είναι πρόεδρος. Δεν τον κάλεσαν σαν πρόεδρο, τον κάλεσαν σαν μεγαλομέτοχο, γιατί έχει το δικαίωμα να είναι μεγαλομέτοχος, για να αποφασίσουν από εκείνου και οι τέσσερις το τι μπορούν να κάνουν για να πάει καλύτερα το ποδόσφαιρο και δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό τον καλέσανε. Επομένως αυτό που είπε πριν ο φίλος του Ολυμπιακού είναι άκυρο. Δεν τον καλέσαν σαν πρόεδρο. Δεύτερο, μια ερώτηση, επειδή τα γνωρίζετε καλά τα πράγματα. Τι κοινό έχει ο Α και η Sport Day? Και αν έχετε παρατηρήσει το καθημερινό χτύπημα και του Α και της Sport Day, το καθημερινό χτύπημα ανελέητο, δεν ξέρω αν το βλέπετε πάνω. Στο Σαββίδι. Στο Σαββίδι, μπράβο. Γιατί, πού είναι το παράξενο, συγγνώμη.
Το παράξενο για μένα δεν είναι. Απλά λέω αν το έχουν παρατηρήσει και πάλι. Βρε καλέ μου άνθρωπε, άκου λίγο για να τελειώνει. Άντε πάλι. Επειδή το... ο πρώτος επιλαχών θες για τηλεοπτικές άδειες είναι ο Σαββίδης. Θες να ακούσεις. Δεύτερος επιλαχών είναι ο Α. Θες να ακούσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, από την ώρα που δεν πήρε άδεια ένα κανάλι είναι λογικό να φωνάζει. Σωστά. Λοιπόν, τα κανάλια τα οποία κατ' ουσία δεν πήραν άδεια είναι ο Α, το Σταρ και το Ε. Σωστά. Για το Ε υπήρχε νομικό κόλλημα καθώς η εγγυητική ήταν Χονγκ Κονγκ και ο Ελλάδος. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα δύο κανάλια τα οποία φωνάζουν. Ήταν εγγυητική 35 ημερών αυτό. Όχι και ήταν και Χονγκ Κονγκ. Ναι, 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 ναι. Είναι δεύτερος λόγος αυτό και σωστά το λες. Λοιπόν, τα κανάλια τα οποία φωνάζουν, πέρα από την κυβέρνηση, βάλουν και εναντίον του ανταγωνιστή. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής? Ο ανταγωνιστής είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει ήδη άδεια. Όχι, όχι, ο Σαββίδης δεν πήρε άδεια. Είναι πρώτος επιλαχών. Αυτό ακριβώς. Όχι, να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Ποιοι το πολέμαν αυτή τη στιγμή? Το Σαββίδη. Ναι. Οι Ολυμπιακοί. Ποιοι Ολυμπιακοί, ρε φίλε? Η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα. Κοντομινάς. Ναι. Βαρδινογιάννης. Α, Βαρδινογιάννης δεν το βλέπω να ασχολείται και πολύ. Τι κάνεις? Δεν το βλέπω να άκου, ασχολείται. Άκου και τον άλλον τι σου λέει. Βαρδινογιάννης και φυσικά η οικογένεια Αλαφούζου. Που ο Αλαφούζου τον κυνηγάει γιατί τα σπάσανε. Σαββίδι. Ναι, ναι, ναι. Μα εννοείς για τις τηλεοπτικές άδειες? Καλά δεν μιλούσαν για λαθρέα τσιγάρα και τον έκανε μήνυση? Ναι, εντάξει, αυτά γίνανε. Πήρε τηλεοπτική άδεια. Όχι, τώρα είναι στα δικαστήρια, υπάρχει πόλεμος. Άστο. Ναι, εντάξει, απλά θέλω να σου πω από πλευράς Αλαφούζου, από τη στιγμή που πήρε την άδεια, δεν τον πολύ νοιάζει. Απ' την άλλη, σίγουρα ο Σαββίδης θα χτυπήσει, αλλά έχει και τη σιγουριά το ότι κάποιος από τους τέσσερις που πήραν ήδη άδεια θα πέσει. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε σε αυτά, εχθές για μια διόρθωση, Κωστή, επειδή είχα πει ότι ένα από τα ονόματα των κατηγορουμένων ήταν και ο διαιτητής ο Δημητρόπουλος για ένα μάτς Ξάνθη Παναθηναϊκού. Το 3-1. Σωστά. Πήρε ο φίλος ο Γάβρος ο επόμενος και είπε ότι ήταν το μάτς. Και δεν μου απάντησες κιόλας, σου έκανε και παρατήρηση. Ότι ήταν το μάτς στο οποίο πόνταρε γιος κάποιου μεγαλομετόχου Παναθηναϊκού. Ξάνθη Παναθηναϊκός 3-1 ήταν αυτό. Ωραία. Αυτό το μάτς που έλεγε ο φίλος είναι της προμετοχικής, πριν μπουν Βιεννόπουλοι κτλ. Αυτό για το οποίο κατηγορείται ο Δημητρόπουλος είναι το προπέρσινο. Που έφαγε κόκκινο Κουτρουμπής και πέναλτι και έμεινε τελικά κατηγορία η Ξάνθη. Έφυγες, επόμενος. Έλα. Εγώ είμαι ο επόμενος. Έλα, μαλάτος εδώ. Μαλάτος. Ρε εσύ, εδώ πέρα έχετε παραφρονήσει ρε. Ρε, τι είναι αυτά που ακούω? Τι είναι αυτά κύριε Μπούζο και κύριε Θωμαίδη? Τι δηλαδή? Τι είναι αυτά τι που πήγατε λέτε, κύριε Μαλάτο, να υπερασπιστείτε τον Πάρεδρο? Αυτά που λέτε είναι κάθε Σεπτέμβριο, να σου εξηγήσω, Γρηγόρη, κάτσεση. Επειδή δεν έχετε ομάδες, ναι, αρχίζετε και λέτε διάφορα. Περιμένετε να δείτε τι θα πούν τα δικαστήρια και αν στέκουν αυτές οι ιδέες και μετά βλέπουμε τι από τώρα αφαιρέσουν του Ολυμπιακού τα πρωταθλήματα γιατί μαζί τα πήρατε. Με μείον 40 για διαιτησία φωνάζουνε. Τι θέλουνε? Μείον 40, μείον 3, μείον 6 το βλέπουμε. Μείον 40 δεν βλέπετε. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο, μην τους ξεσηκώνετε εδώ πέρα και αρχίσουνε και κάνουνε διάφορα. Τι να κάνουν, τι να κάνουν διάφορα. Τίποτα, έχει άλλες ειδήσεις να πει. Καλά ρε Τσίπα και Φιλότιμο δεν έχεις λίγο? Όχι. Στηρίζει Μαρινάκη. Στηρίζεις Μαρινάκη. Καλά, με εσύ στηρίζεις τον Παπαθανασάκη τώρα, αυτός θα μη στηρίξει Μαρινάκη. Με τα χίλια. Εσύ στήριξες Χούλη. Χάσε το. Καταλαβες. Σπανουδάκι. Σκόρδα. Δεν θα στηρίξει Μαρινάκη αυτός, τα γάρ. Τι τώρα κάνει το λαγό. Το λαγό. Εμένα με νοιάζει να λέτε για παίχτες. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Πιασέντια, έναν Πορτογάλο παιχταρά, νεαρό, και δεν λέτε κουβέντα. Εντάξει, έχει τον Ομάρ, το δεξί μπακ, και όχι αυτό είναι το Φιγκέιρας. Έχει παιχταράδες. Τι θα του κάνετε? Πήρε ένας εχθές και λέει θα μας ρίξει 4. Τι θα μας ρίξει τώρα? Στον ύπνο του. Μια φορά έγινε αυτό στα 90 χρόνια. Ας περιμένει άλλα 90. Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά? Ρε Θωμαίδη δεν τρέπεσε λίγο? Εσύ θα πεις στο Θωμαίδη να τρέπεσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ανακαθίσρε, βρωμόγαβρε, δεν τρέπεσαι.
Γιατί είναι μουσι, κατάλαβε. Ποιο είναι μουσι, ρε! Σαν το νουρ. Το νουρ, πέσε μου, το νουρ. Νουρ, λέγεται. Ποιο νουρ, ρε, και ποιο μπουρμπουρ. Α, λέγεται, είναι το νουρ. Νουρ. Αυτό που λέγανε πέρυσι ότι θα μας αφαιρέσουν τα πρωταθλήματα τα ίδια κάθε χρόνο. Πρέπει να στα αν αποδειχθεί, πρέπει να τα πάρουν όλα, ρε. Και τα σόβρακα σου πάρουνε. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν, ρε. Έτσι, καλά, καλά. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Αυτούς τους καραγκιόζηδες που δεν έχουν ομάδα... Κόψτον! Είπε καραγκιόζηδες παράγοντες μας! Ναι. Ναι. Ναι, Γρηγόρη. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ας πέταξε όλα από εκεί πέρα έξω να πω. Ε, τώρα, τώρα. Όσο... Εγώ πήγα το... Όχι, μια χαρά. Την Κυριακή να το δεις στην τηλεόραση, κάτσε. Πήρε τα πάρουν τώρα, κάτσε. Κάνει προπόνηση, ζέσταμα. Γιατί την Κυριακή θα βγει στη μαρμίτα, κάτσε. Ας σας αφήσω ότι ιδιαίτερα να παίξω θα είσαι και του πω τώρα το μάγκα που τα κόκκουν. Όχι, εγώ λέω, το, εγώ λέω τώρα. Υποθέτουμε ότι καταδικάζεται. Αδόκιμο βέβαια το ερώτημα, αλλά υπαρκτό. Δεν θα έχετε άλοθη. Παοξίδες. Όχι, θέλεις ρε φίλε. Δεν θα έχεις άλοθη, βλάκα. Να τιμωρηθεί ο άνθρωπος ή θες πίσω τα πρωταθλήματα και τα λεφτά. Α, ρωτήσεις ρε κόκκινε. Δεν θέλω πρωταθλήματα ρε Γρηγόρη. Ποια πρωταθλήματα θα δώσω πίσω, ρε Γρηγόρη. Δεν θα έχει άλοθη. Δεν θα έχει άλοθη ο Πάοκ που θα βγει δεύτερος ή τρίτος. Αυτό δεν το λογιάζεται ρε τα γάρια. Θα πάρει όλο αφούσο στο πρωτάθλημα. Θα βγει ο Μελισσανίδης δεύτερος και εσείς θα πάτε τρίτη. Και δεν θα έχετε άλοθη. Και σαν τσινιάζει. Παοξής χωρίς άλοθη δεν είναι παοξής ρε. Χωρίς γκρίνια, χωρίς φταίει ο άλλος. Αυτό είναι ίδιον δικό σου. Ίδιον δικό σου, ίδιον δικό σου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Όσοι είναι γράμμες, τι να πει, τα είπε. Πες το Γρηγόρη, ναι. Θέλω να κάνω μια διόρθωση στον Κώστα. Ναι. Είπε τις προάλλες πριν καμιά εβδομάδα ότι στο τελικό κυπέλλο η Ρακλής Όφη είχε 11.000. Εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο. Είχε 20.000. 11.000 εισιτήρια είχε, κύριε. 20.000 είχε η Ρακλής. 20.000, δεν ξέρω αν ήταν 20.000. Άμα ήταν 20.000, εσείς ήσασταν 7. Δεν του αρέσει. Άλλο γήπεδο, ήμουν εγώ ρε Κώστας, άλλο γήπεδο. Δεν του αρέσει. Πώς ήσασταν. Και 25.000 ήταν κριτική. Ποια... Ήτανε κριτική, ήτανε. Αθηναίοι ήτανε. Καμιά 5-6.000 κριτική και 6.000 Ηρακλήδης. Παραπάνω δεν ήσασταν. Πώς ήταν Ηρακλήδης? Πώς ήταν Ηρακλήδης? Πάτα. 7.000 ήσασταν. Πάτα Ηρακλήδης το 87 τελικός που δεν πήγες ποτέ να δεις τις χερκίδες. Σταματάω γιατί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πόσα εισιτήρια είχε? Κάνε έρευνα εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Σταματάω. Πόσα εισιτήρια είχε ο τελικός 1986-87 ο Ηρακλής? Άμα είχε πάνω από 11.500 εισιτήρια, παραθέστε τα στοιχεία κύριε. Επόμενη γραμμή. Μα ζαλίσετε. Έλα φίλε. Το 80 πόσοι ήσασταν με την Καστοριά? Ήσασταν 4.000. Καλά. Καλάθια. Και πανέρια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς φίλε. Τιτλοχορτασμένος Ερυθρόλευκος. Μπράβο, τιτλοχορτασμένος. Να πω κι εγώ κάποια πραγματάκια για το θέλω. Να πεις ότι γουστάρεις. Καταρχήν χθες το βράδυ όλοι οι Ολυμπιακοί που βγήκαν στηρίξαν το Μαρινάκι. Και λέγανε... Εννοείται ότι είμαι και εγώ. Είναι ευκαιρία των Ολυμπιακών να βγουν από την Ιρβάνα και να καταλάβουν κάποιοι εδώ πέρα τι σημαίνει Ολυμπιακό κίνημα. Θα το καταλάβουν αργότερα, αν πάρουμε τα χειρότερα. Μάλιστα. Θέλω να τονίσω κι εγώ για τον Δασκαλόπουλο. Τι έκανε ο Δασκαλόπουλο? Ναι, ότι θα προσπαθεί να κάνει ως καριέρα με το Μαρινάκι. Ναι. Αλλά άλλος είναι από πίσω, γιατί τα είπες εσύ Ρατόπουλη νομίζω. Πέτρες γρηγορότερα εσύ, οπότε με κάλυψες αυτό το θέμα. Ναι. Άλλο πράγμα να πω, να μην βιάζονται πολύ αυτό ακριβώς. Και θα συμφωνήσω με τον που κάποιον προαλήσαν Ολυμπιακό, επειδή ο Ολυμπιακός ανέκαθεν καμιά φορά χρησιμοποιούνταν, καλός ή κακός, για απόψεις ανατολική, επειδή μάλλον να τα πω πιο έτσι, έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο έχει κοινωνική πολιτική διάσταση. Ναι. Και κάποιες μεγάλες ομάδες, ναι, η μεγαλύτερα της μεγάλες που είναι Ολυμπιακός, προσφέρεται γι' αυτό. Καλός ή κακός. Για σας καλός. Το παίρνετε πρωταθλήματα. Καλώς. Τι θα αυτό, γιατί τι υπάρχει, τι πρόβλημα είναι αυτό. Τι πρόβλημα είναι αυτό. Για σας είναι καλός. Εννοείται ότι είμαστε πιο ισχυροί. Δεν το λέω με κουμπασμό αυτό και με... Κουμπασμό. Ασυνία. Ναι. Έτσι, είναι, ναι, πιο πολυπληθείς φιλοαθλοί. Είστε πολυπληθείς, ναι. Δεν μετράει αυτό στο πολιτικό σύστημα. Πώς δεν μετράει. Και στη Θεσσαλονίκη μετράει. Αν ψηφίζατε θα μετρούσε. Γιατί δεν ψηφίζουμε. Γιατί δεν ψηφίζουμε. Στο ποδόσφαιρο, όχι φίλε. Στο ποδόσφαιρο. Ποτέ, μην το λες αυτό, Γρηγόρη, μην το λες αυτό. Στο ποδόσφαιρο δεν βγάζει κυβέρνηση, φίλε. Δεν επηρεάζονται κάποιοι ψηφοφόροι στα αθλητικά δρόμενα. Άλλο θέλω να σου πω.
Στο ποδόσφαιρο, φίλε, πρέπει να κερδίσει ο καλύτερος. Απάντησε του, ρε φίλε. Όχι αυτός που έχει τον περισσότερο κόσμο. Όταν σπάσατε, ούτε ο πλουσιότερος. Όταν σπάσατε τη Νέα Σμύρνη. Το κατάλαβες. Απάντησε του, ρε φίλε. Όταν σπάσατε τη Νέα Σμύρνη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ, δεν θυμάμαι ποιο κόμμα από τα δύο ήταν, της Θεσσαλονίκης, ψήφισαν και ο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης, αν θυμάμαι, να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Άσε τώρα το βουβάλι, τώρα τον κόκκινο, να λέει τα δικά του. Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης ψήφισαν να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Τι μας λέτε τώρα εμάς τώρα, πλάκα. Αυτό εγώ συμφωνώ. Εγώ ακούω αυτό που είναι, για αυτό το πράγμα ακούω. Γενικά Μητρόπολης και Ραπτόπουλο εκπομπή, ακούω για αυτό το πράγμα. Επειδή λες τα πράγματα με ρεαλισμό. Έλα, μισό λεπτό. Για πες μου, αυτό είναι 6 χιλιάρικα. Ένα κομμάτι σου. Τι 6 χιλιάρικα. Αυτό έχεις υπόψη πόσο χωρούσε το ΆΚΑ. 75 χωράει όλο. Όλο. Και δες τώρα ποιο είναι. Ποιο μάτσι είναι αυτό. Ή πάνω κάτω. 33. Ποιο μάτσι είναι αυτό. Ολυμπιακός Ηρακλής. Ολυμπιακός Ηρακλής. Ναι. Για Όφη Ηρακλής σε μιλάω. Όφη Ηρακλής. Όφη Ηρακλής. Για πάνε κάτω στη φωτογραφία. Αυτή εδώ η ασπρόμαυρη σημαία τι είναι. Του Ηρακλή ή του Όφη. Του Όφη το η κερκίδα με δείχνει. Καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ρε ηλίθεια, αυτή είναι του Όφη η κερκίδα. Του Ηρακλή μπορεί να μας τη δείξει. Καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δείξτε μου. Θα σου πω τώρα. Και βρες και τα εισιτήρια. Καλημέρα. Έλα ρε Αλάνια. Έλα ρε, τι κάνεις Τσούκας. Καλά είμαστε. Καλά μια χαρά. Στο τέλος ρε φίλε. Έλα εδώ. Αυτή ποιανού είναι η φωτογραφία. Ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Ρε εσύ είναι κόνος στην Ηρακλή εδώ πέρα. Δεν είναι από αυτό. Πανώ Ηρακλής. Δεν είναι από αυτό το μάτς. Γιατί λέει εδώ ψεύτη. Ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Απέναντι στον Όφη. Και δείχνει φωτογραφία. Στην Αθήνα όμως η ομάδα θα χάσει το κύπελο. Στα πέναλτι. Άστο. Ναι. Την ιστορία διαβάζει. Ναι. Η φωτογραφία είναι πάνω κάτω γεμάτο. Πώς είναι. Και αυτό είναι 6.000. Δεν είναι από αυτό. Βλάκα. Δεν είναι από αυτό. Βρες τα εισιτήρια. 23.643. Πού το, ήταν γραμμένο το. 23.643. Με πατέντα. Άιντε. Κόμπλα. Κόμπλα. Μεγαλύτερη κόμπλα από τον Ηρακλή υπάρχει, ρε. Σας πήρε η Καστοριά το κύπελο. 5-2 βλάκες. Βγάλε το μένος, έλα. Τι μένος θα βγάλε. Και άλλες φωτογραφίες. Ο αγόρου. Έλα εδώ. Τι φωτογραφίες. Και άλλες, δες. Τι είναι αυτή. Δες, από τον τελικό. Πόσο κόσμο είχε. Πλάκα ρε μου κάνει. Πόσοι ήσασταν. Πάνω κάτω διάζομαι. Πόσο ήσασταν. Ποιο μισό κύπεδο. Εγώ δεν σου λέω 40.000. Τι, πόσοι ήσασταν. Εγώ σου λέω 18. Και το αμφισβητείς. Το αμφισβητώ, ναι. Τα ματάκια μου. Θα μου δείξεις. Τα εισιτήρια του αγώνα. Λοιπόν, το ανεβάζω τώρα στο Facebook. Δεν πάει να ανεβάσεις. Τα εισιτήρια να ανεβάσεις. Τα εισιτήρια του αγώνα να ανεβάσεις. Τα εισιτήρια του αγώνα να ανεβάσεις. Τα γάρι. Με μοντάζ τώρα ιστορίες. Ποιο μοντάζ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα ρε παλικάρι. Θα μιλήσουμε εμείς τώρα. Τι κάνετε εσείς με τα εισιτήρια εκεί. Δεν ξέρω. Στο τέλος ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα αυτός ο εισαγγελέας, ο Δασκαλόπουλος, αυτός θα μπει μέσα. Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γερμανία, ούτε Ιταλία, ούτε Γαλλία. Ο εισαγγελέας θα την πατήσει το τέλος με το Μαρενάκι. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, οι μεγαλύτεροι μαφιόζοι στον κόσμο δύο πράγματα θέλουν. Ένα κανάλι και μία ομάδα. Γεια σας. Δώσε ένα τελευταίο. Δεν νιώθω το χαρακτηρισμός. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Λοιπόν. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ προσέλευση θεατών στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης? Στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Το 1971 Ηρακλής Παναθηναϊκός. Περίπου 48.000. Όχι, 51.300 εισιτήρια. Όχι. Σαν 51.000 εισιτήρια. Όχι, γρήγορα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 400 κάτι ήταν. Δεν υπάρχει αυτό που λες, ρε ψεύτη. Δεν υπάρχει 50 κάτι στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει. Είναι 47.800. Το δεύτερο μεγαλύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Πάλι της Πανέκος, το 1982. Το ξέρω. Το 2-1. Πόσο λοιπόν είχε ρε φίλε? Είχε 45 και κάτι. 45 και κάτι? Είχε. Αφού είχε κενά στις κερκίδες. Εγώ ήμουν στο μάτς. Άρης Τσέλσι πήγες? Άρης Τσέλσι πήγες? Πάω Κάρι στο τελικό του 70 πήγες? Το 70 δεν είχε τόσο κόσμο. Δεν είχε τόσο κόσμο, Κρεμασμένα από τα φωταγωγούς ήταν και από τα... Άσερε που δεν είχε τόσο κόσμο. Είναι τα Ηρακλής Παναθηναϊκός 1971 και 1982. Το 81-82 δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο, ρε. Ήμουνα στο γήπεδο. Αυτά έχει γράψει η ιστορία. Τα άλλα δεν ξέρω, δεν ήμουν. Εγώ δεν είμαι Ηρακλιδέας. Εγώ είμαι Τσουλαλίνκ. Απλώς σου λέω στοιχεία τα οποία τα γράφει η ιστορία. Ας φύρα την κόμπλα, κομπλεξικός είναι. Λοιπόν, μην τους βγάζετε για τους γάμους να μιλήσουν. Γιατί? Μην τους βγάζετε, βρε. Γιατί να μην τους βγάλουμε? Στηρίζουν τον πρόεδρό τους. Μην τους βγάζετε. Στηρίζουν τον πρόεδρό τους. Όπως στήριζατε εσείς το Χούλι και το Μυτιλινέο που σας έφαγε τα λεφτά.
Ποιος δεν μας έφαγε? Τι σας έφαγε, σας χρέωσε μάλλον, δεν σας έφαγε. Σας χρέωσε. Και ο Σπανουδάκης, σας χρέωσε. Εγώ δεν είμαι. Και κυνηγάτε το ρέμο. Τα γάρια. Τα γάρι, κυνηγά το ρέμο και το σπανουδάκι φιλίε. Ιστορία γράφει. Τι να γράψει ιστορία, ρε. Τι να γράψει ιστορία. Πέντε από την Καστοριά έφαγε. Και από τον Όφη του Σιφάκη. Τρία μάτσε έπαιξε ο Σιφάκη στη ζωή του. Ένα με σένα πια στα μπέναλτι, ρε βλάχο. Τι να γράψει ιστορία. Τι να γράψει ιστορία, ρε. Τρύπα του όζοντος, όποιος ήθελε να περάσει από τη Θεσσαλονίκη, παίρνει από τον Ηρακλή. Γράφει ιστορία. Τα γάρι. Λοιπόν, αν θέλετε να έχετε ανταλλακτικό από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 180 ευρώ, με 150 ευρώ παρακαλώ, τηλεφώνησε τώρα στους αδερφούς Κωνσταντινίου στο 18133. Απαραίτητο διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Το 2310-90-90-90 είναι και πάλι δικό σας. 9.55 γίνω το μήνυμά σου, το 54-3-40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχουν το κινητό. Και αυτό που πραγματικά μου αρέσει στα καταστήματα Φορόλων είναι ότι βρίσκω τα πάντα και σε τιμές ασυναγώνουν στα χαμηλές. Παίρνω το extra large καφεδάκι μου παγωτό για την κυρία Μπίρτη, παρατάκι για μας. Καταστήματα Φορόλ, η εξέλιξη του Ψιλικατζίδικου σε 14 σημεία και πλέον στην πόλη. Πλέον. Και επιπλέον στην πόλη. Επίσημα στοιχεία από τη διοργανώτρια αρχή, κομμένα εισιτήρια 23.587. Φωτογραφικό υλικό, τώρα, στο αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα το ποιος είναι ο τερατολόγος και τα 23.587. Τα κάνει 11, τα συμπεράσματα δηλαδή, δικά σας. Δηλαδή, ρε Κόκκινε, με συγχωρείς. Τα 23.500, ναι, εγώ είπα, ναι. 18.000 κόσμο και ο Ηρακλής. Ναι. Εγώ δεν λέω βλακίες. 23.000 εισιτήρια σε όφη. 23.587 στο ναι, ΟΑΚΑ και ναι. Εσύ λες ότι ήταν, ναι, 11.000. Ναι. Ποιος κάνει προπαγάνδα. Θα απαντήσω. Ποιος κάνει προπαγάνδα και φωτογραφία. Παναθηναϊκός, Άρης, 60.000 κόσμος και 55.000 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και σε Ηρακλή όφη που δεν υπήρχε περιορισμός. Ναι. Δεν υπήρχε περιορισμός. Είχε 23.000 εισιτήρια. Εσύ λες 6.000 κόσμο είχε. Ξεφτιλίζεσαι. Πώς ήσασταν, Κόκκινη? 18.000. Πώς ήταν? Νάτι. Ναι, και οι πόσοι κριτικοί? 2.000 πήγαν από την Κρήτη. Και 6.000 κριτικοί. Οι Αθηναίοι δεν πήγαν. Και τζαμπατζίδες δεν είχε τότε. Για χαζούς πέρα. Δεν πήγανε. Δεν πέραν τζαμπατζίδες τότε. Προσκλησάγκηδες ιστορίες. Δεν πέρανε. Θες απάντηση? Άσε ρε, παραμυθά. Να σ' απαντήσω. Για τζαμπατζίδες, επί Θεοδωρίδη. Κοίτα, ο Θεοδωρίδης, επειδή δεν σας τάιζε, τον κυνηγούσατε. Όχι εγώ, φίλε μου. Τι? Εγώ ούτε ταϊζόμουν, ούτε τον κυνηγούσα. Καλά, εσύ το δάγκωνες μετά. Τι έφερες, κάτι ψάρια εκεί πέρα μετά? Αυτό λέγεται δάγκωμα, ε. Ω, στη μαύρη θάλασσα ψάρι, δεν είναι δάγκωμα. Εσύ δηλαδή, γιατί έτρωγες, εσύ τι έκανες? Εγώ είμαι τον φίλος του, ρε. Δεν ήμουν. Εσύ ένα φίλος του. Εγώ το στήριξα όταν το. Εσύ όταν τον κυνηγούσατε, το στήριζα. Ο Καλτσίδης εμένα με έβριζε. Στο άλλο του ζαβουνοκέφαλου, το ραδιόφωνο, το RSO. Του ζαβούνα, του αλουνού. Πώς το λέγανε να δεις? Του Περσινίδη. Χοντροκέφαλου. Λέγε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Έλα, να σε μπορώ να το πούμε. Έλα, συσπυρώ σου, έλα, προσοχή, στηρίξου. Έχει κανένα τίγμα, ήθελα να με διακόψει σήμερα. Θα ήθελα να με αφήσει να μιλήσω τα τρία λεπτά και μετά θα πει. Καλά, κάνε πόλεμο, εσύ, ακούνε οι άλλοι. Άκου λοιπόν, επειδή έχει μια αμνησία, όπως λες, 60.000 κόσμο σε ένα γήπεδο που χωράει 48 καθήμενου. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ξεπέρασαν τις 63.000 με 15.000 και πλέον που ήταν και έξω 20.000 από το Καπατζόγλιο. Αφού μου βάζεις 60.000 στον Άρη σε 48.000 γήπεδο. Δεν τρέπεσαι. Το ΆΚΑ. 24 και 24.48 και άλλοι 5.000 έξτρα επίσημα 55-60.000. Έλα, κάνε εσύ πόλεμο τον Παπαθανασάκη. Τζάμπα φωνάζεις. Το λαρίκι σου τζάμπα ταλαιπωρείται. Θα βγάλεις κανένα πολύποδο. Είπες δεν θα με διακόψεις. Θα έχεις παντελόνια. Παντελόνια λίγο τώρα. Ποιος τα βρει? Παντελόνια, κάτσε λίγο. Κάνε πόλεμο. Πάμε λοιπόν εσύ που μου τα λες έτσι και πες μου τα άλλα. Η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών της Βόρειας Ελλάδος μέχρι να γίνει το μάτς
του Άρη με του Παναθηναϊκού κάτω στην Αθήνα ήταν του Ηρακλή. Στο ίδιο γήπεδο είχε παίξει τελικό και ο ΠΑΟΚ. Με 9.000. Εγώ είχα 18. Το 86-87. Με το Θοδωρίδη να είμαι στα μαχαίρια. Άλλο αυτό όμως. Ο ΠΑΟΚ είχε 9. Κοκοκό κάνεις. Έχεις επιλεκτική μνήμη. Κάπου παθαίνεις δεζαβού με τον Ηρακλή. Πάμε του λοιπόν παρακαλώ. 9 μόνο κατέβασε στο 3-2 με τον Μπάγεβιτς ο ΠΑΟΚ. Ποιο μη τη λινέα είχα στα χέρια που πήγα στην Έλβο 12 η ώρα το βράδυ 18.000 κόσμος μηχανεκίνητη πορεία. Το σπανουδάκι που τον κυνηγούσα και έκαψα τα γραφεία. Τι μου λες τώρα. Σπανουδάκι έκαψες τα γραφεία. Κάτι οργανωμένοι σου τότε. Εκείνη τα χρόνια παντρευτήκαν και τους έκανε ο Σπανουδάκης τα έπιπλα. Ναι, ναι. Τα έπιπλα. Είναι γεγονός. Γεγονός. Αυτό που λέω εγώ είναι γεγονός! Ρε γεγονός είναι ότι κάτι... Παντρευόταν ο άλλος και του έκανε η Πάιρα κλείσει τα έπιπλα και τα ψυγεία! Άκουσε με, άμα θες να κάνεις ακροαματικότητα, να λες αλήθειες. Άμα είναι να κάνεις την Κλάραμπελ του ραδιοφώνου για να ανεβάσεις... Κλάραμπελ! Την Κλάραμπελ, φίλε! Η Κούνιαμπελ είναι αυτός! Αυτός είναι η Κούνιαμπελ! Ναι, φίλε, με χαλάει να λες αλήθειες. Όπως για τους άλλους θες να λες αλήθειες, όπως ναι, στο μάτσο εγώ λέω Άρη Τσέλσι είχε 60.000 κόσμο στο Καφτατζόγλιο, έτσι στο Ηρακλής Παναθηναϊκός είχε 63.000 μπήκαν τζάμπα. Πού να το πει η κόμπλα, βρε, πού να το πει. Στο γήπεδο ήμουνα. Είσαι κόμπλα και η απέναντι κερκίδα μισοάδια ήταν. Είσαι κόμπλα, ξέρεις γιατί είσαι κόμπλα, γιατί το 81-82 αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό τότε ξανά. Εσύ τότε πήγαινε στα γήπεδα αυτό που λέ, ήξερες από μπάλα το 70, τόσο σου να μικρός αν δεν πες πάει από εκεί. Σε όλα τα πράγματα... Σε 70 τόσο, 70-71. Δεν ήξερες ότι το 86-87 ο κόσμος του Ιρακλή ήταν 18.000 στο Άκαρ, αυτό που λέει και κάνεις ραδιόφωνο. Και λέει ότι ήταν 11... Άκου, και κάνει προπαγάνδα τα εισιτήρια, λέει ήταν 11.000. Ωραίος, αυτό που λέει, θέλω να σου πω κάτι. Κάνε ακροαματικότητα, βάλε μας την πρίζα, αλλά σε αλήθειες. Όχι λακαμίες. Δεν μου λες. Αυτό στο λέω αδελφικά. Αδελφικά στο λέω. Δεν μου λες. Θέλω να το ξυμερίσω τι μου λες. Δεν μου λες τώρα. Και τα λέω στα ίσα. Θα συσπηρωθείς με τους απάτσι τώρα. Άντε τώρα λέει. Ποιους. Ε? Ποιους απάτσι. Θα συσπηρωθείς με τους απάτσι τώρα. Ο, γιατί πότε υπήρχε πρόβλημα. Άκου. Αυτά γινόταν στον Άρη, ε. Μπερδεύεις με την ομάδα της καρδιάς σου, όποιος δεν ψήφισε ναι, και άλλη, και άλλη όταν φωτο... ο άλλος σήκωνε τα αυτό. Σταμάτα, και άλλη, και άλλη φωτογραφία. Και άλλη φωτογραφία, δες. Ποιο ρε, από ποιο μάλλον. Τελικό να πει, ρε, περίμενε. Άκου, από αυτό που πουλήσατε, αυτό. Το πουλημένο. Άκου τώρα, το έβγαλε πουλημένο. Το πουλημένο, δες. Δεν τρέπεσε λίγο. Βγάλατε τον Καραΐσκο και τον Χατζηπαραγή και αφήσατε τον Φουκαρά το ζήτημα. Βγάλαμε. Σταμάτα, Νίκο, εδώ και με τους παίκτες σέντρα. Το πουλημένο που λέτε, εσείς το είπατε. Εσείς Ιρακλήδης, το πούλησε ο Θεοδωρίδης, δεν λέγατε, σε αυτό το μάτς. Μπράβο, αυτό που ο Θεοδωρίδης έφυγε για το παιχνίδι Ιρακλής ΑΕΚ 2-3. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει. Τελικά το δώσατε στον Όβη. Ελπίζω, άκουσε με. Πού δεν δώσατε μάτς εσείς. Η μνήμη σου, άκουσε με. Η μνήμη σου με το καλό Εβιτάλ. Να είναι τόσο καθαρή για τον που δεν δώσατε μάτσε εσείς. Να μην έχει σκιές πουθενά. Οι καλύτερες γκόμενες των Αθηναίων είσαστε. Θέλω λίγο τον την ιστορία του Ηρακλή να την ξαναδιαβάσεις. Να την ξαναδιαβάσεις μέσα γρήγορα. Γιατί σε κάποια σημεία μάλλον ήσουν μεταξυδευτέως και πέρασες με τέτοιο, με μέσο. Καλά. Να ξέρεις. Έκλεισες Νικόλα, θα λέμε την Κυριακή. Γεια χαρά. Τι κόκκινος. Κόκκινε, ποιος έβαλε τον γκολ σε εκείνο το μάτσο του Ηρακλή. Κοφίδης. Κοφίδης. Και μετά τι έγινε. Βγάλατε τους καλύτερους σουτέρ και αφήσατε το Ζήφκα να σου. Ποιος έβγαλε, ο φίλος ο προπονητής. Παρακαλώ. Πασοξή φίλο, εγώ δεν έχω, Κόκκινε. Εσύ δεν έχεις. Χαρχοντίδης. Κύριε Χαριτονίδη, είπε ότι Πασοξή φίλο δεν έχεις. Κύριε Χαριτονίδη. Τι και να εντάξει, ποδοσφαίρο εννοώ. Καλημέρα. Άκου την αδερφή του ραδιοφώνου. Είπε του ποδοσφαίρου, τώρα κάνει γύρω. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κωστέ. Κάστο, γεια σου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ολυμπιακός, 3,5 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα. Σιγά ρε Παναθηναϊκός, σιγά. Έλα. Ρε φίλε γάβρος είσαι. Ρε, άκου λίγο. Ναι, τρέλα που λέει τώρα, ναι. Παναθηναϊκός, 2,5 εκατομμύρια. ΠΑΟΚ, 3,5 εκατομμύρια είναι Αλβανί μόνο. 3,5 και 2,5, 6 και 1, 7, προχώρα. Ναι. ΑΕΚ 1 εκατομμύριο. 8. Ναι. Οι υπόλοιποι είτε δεν ασχολούνται είτε είναι κάτι άλλο. Ρε φίλε να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Υπάρχουν 8 εκατομμύρια παδί στην Ελλάδα.
και δεν μπορούν να μαζέψουν 100.000 κόσμο σε όλα τα γήπεδα. Πλάκα δεν μπορούν, δεν μπορούν, ρε. Γιατί δεν είναι όλοι. Και δεν είναι όλοι παθοί, ρε. 100.000 φύλλα που λένε όλες τις αθλητικές εφημερίδες. Αυτός μετράει. Σε ρωτάω, 100.000 φύλλα. Και η γιαγιά σου λένε. Θα πιάσει μια γιαγιά, θα την πει στη ομάδα, είσαι, θα είμαι Ολυμπιακός. Και επειδή το λέει η γιαγιά, τι. Είναι Ολυμπιακός, αυτό λέει. Και επειδή το λέει η γιαγιά, αυτό λέει. Τους μετράει όλους. Αυτό λέει. Ναι. Βάζουμε όλους μέσα. Βρε τρέλα, βρε για να μου κλείσει εμένα τώρα. Ρε, άκου λίγο τώρα. Όχι, να με πει τι ομάδα είσαι. Γαβράκι είσαι. Εγώ είμαι παοξής και το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά πρόλογο δεν τρώω. Όταν σηκώνεσαι και πηγαίνεις σε συγκέντρωση Β' Εθνικής και πηγαίνουν οπαδοί δύο αποχρώσεων ομάδων. Δύο, πρόσεξε, δεν ήταν ένας, ήταν δύο. Δύο αποχρώσεων. Και κάνουν ό,τι κάνουν, σημαίνει αδυναμία. Τέλος. Ωραίο. Α, περίμενε. Όχι, όχι τέλος. Σημαίνει αδυναμία, αγόρι μου. Δεν έχεις τα φράγκα να τα βάλεις για να πάρεις την ΕΠΟ και πας έτσι. Ποιος νομίζει ότι είσαι, ρε. Τότε με τον Μπάκα... που και το κατεβάσατε το ταξί και κόλπα και τόνα και τα άλλα. Αυτές είναι οι μεθόδοι, φίλε, αυτές. Αυτά, για με αυτά γελάει ο κόσμος. Ο χοντρός θα δικαιωθεί. Ο χοντρός θα κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν μου λες, ποια είναι... Περίμενε. Άκουσε με λίγο. Ποια θα είναι η πραγματική τιμωρία αν πραγματικά φταίει. Θα σου πω ένα πράγμα απλά. Ο χοντρός είτε μπει μέσα είτε δεν μπει μέσα, κερδισμένος θα είναι μόνο Ολυμπιακός. Δυστυχώς, ξέρεις. Η γιατί, πραγματική τιμωρία ποια πρέπει να είναι. Γιατί μάλλον αργά το άνοιξε το ραδιόφωνο. Θεωρητικά μιλάς. Άκουσε με λίγο. Άμα μπει μέσα ο χοντρός, οι γάβροι θα συσπηρωθούν. Έχουν ήδη συσπηρωθεί. Ήδη συσπηρώθηκαν. Πρόσεξε, συσπηρώνονται για το χειρότερο πρόεδρο που πέρασε τα τελευταία 25 χρόνια. Φαντάσου, δηλαδή. Έκλεισε. Ωραίο. Δεν έκλεισε. Φαντάσου. Πόσο αντιπαθής είναι ο Σαββίδης στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που άμα μπει φυλακή κανένας δεν ασχοληθεί. Τόσο κομπλεξικός είσαι με το Σαββίδη. Όχι. Έπιασε το σφιγμό. Το πόλεμο που γίνεται στο μεγαλομέτωχό σου δεν το βλέπεις. Κόκκινε, έπιασε το σφιγμό. Εσύ ούτε το σφιγμό από το μάγουλό σου δεν μπορεί να πιάσει. Τον έπιασε ο Μάγκας το σφιγμό. Ναι. Επόμενη γραμμή. Εσύ δεν μπορεί να πιάσει σφιγμό. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Κωστάκι. Ναι, κύριε. Παραγόρι μου ένα. Χαρτάκι και ένα μολυβάκι, 7 του Σεπτεμβρίου είναι σήμερα. Μάλιστα, κύριε. Θέλω να μου πεις, ποιοι ήταν οι πιο ευτραφείς πρόεδροι του Ολυμπιακού. Οι πιο ευτραφείς. Ναι. Ποιοι ήταν. Εσένα ρωτάω εγώ και τον Γρηγόρη δίπλα. Τον Κοσκοτά, λες. Μπράβο, Γρηγόρη. Το Μαρινάκι. Μπράβο. Ο Σαλιαρέλης δεν ήταν χοντρός. Αυτό σε λίγο καιρό ξέρεις τι θα τραγουδάει μέσα στο κελί. Στείλτον. Παιδιά, μην κάνετε πλάκα για φυλακή, θερμή παράκληση. Είναι ευαίσθητος ο κόκκινος. Όχι. Κρατάμε ισορροπίες. Όχι, φοβάσαι τη μήνυση. Ναι. Άσε που κρατάει ισορροπίες. Τσίρλα σου έχει φτάσει μέχρι τον αφαλό. Ναι, καλά κάνεις. Ναι. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη. Καλώς τον. Από Γερμανία, Ράωνα, είμαι ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Οι Ολυμπιακοί που βγαίνουν έπρεπε να ντρέπονται για τον πρόεδρό τους. Αν είναι αλήθεια αυτά που έκανε. Τι έκανε. Εννοείς δηλαδή, επάνω στο ποδόσφαιρο εννοείς. Όχι, με το πλοίο. Επόμενη γραμμή. Με το πλοίο φίλε, τι έκανε. Επόμενη γραμμή. Με το πλοίο φίλε όταν καταδικαστεί. Έλα, ούτσενα, την αναπνοή του, το κατάλαβες. Γεια σας κύριε. Α, ο Κυρκώστας. Άλλη αναπνοή. Εντάξει, η ίδια ηλικία είναι. Ναι. Την αναπνοή τη δική σου κόκκινη την έχεις μυθεί στο ραδιόφωνο. Πήγα, ναι, τη μέτρησα. Ναι. Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Είναι καλύτερη από αυτόν τον γέρον η αναπνοή σου. Τι έγινε? Από τον γέρον που κοροϊδεύεις είναι καλύτερη η αναπνοή σου. Δεν το κοροϊδέψα. Α, καλημέρα. Μ' ακούτε, παιδιά. Ναι, κύριε Κώστα, μου λέει. Μέχρι τις 16 του μηνός θα βγει η απόφαση για τον Μαρινάκη και θα δούμε. Ναι. Πάντως εγώ μέχρι στα 70 χρόνια που έφτασα δεν έχω δει κανέναν με πολλά λεφτά. Σπανίως βλέπω κανέναν πολλά λεφτά να μπαίνει φυλακή. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Για την Ελλάδα μιλάτε, κύριε Κώστα. Όχι, για την Ελλάδα. Ουγκάντα μιλάει. Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Ναι. Για την Ελλάδα. Επίσης, 1η Οκτωβρίου έχουμε εκλογές για την ανάδειξη της ΕΠΟ. Ναι. Μην θεωρείτε δεδομένο ότι θα βγει σίγουρα ο γραμμένος. Πριν 3 μέρες. Ναι. Βρήκα έναν πρώην πρόεδρο ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Πιερίας. Αυτή με τον Γαύρο είναι εδώ η Πιερία, Που, ναι, περίμενα, θα σου πω. Βόρεια Ελλάδα!
Αντιστέκεται. Έχει Ελευθεριάδης λέγεται. Ναι. Λοιπόν, αυτόν κατεβάζει ο... Αντιστέκεται. Η Βόρειος Ελλάς. Αυτόν κατεβάζει ο Μαρινάκης. και ρώτησα εγώ τον έναν εμπειρότατο πρώην πρόεδρο που έκανε 10 χρόνια στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και ετοίμαζαν κάτι καταλόγους, καταστάσεις. Λέω, τι κάνετε ρε παιδιά, κοιτάμε ποιος πρόκειται να βγει. Λέω, τι λες, λέω, πώς θα λες τα πράγματα, και μου απαντάει ξερά, όποιος δώσει τα περισσότερα χρήματα. Να, μαρμίτα, βέβαια. Και διότι το χρήμα δεν έχει ιδεολογία. Άντε μπράβο. Αυτά πέσα στο διπλανό μου που είναι... Διότι το χρήμα δεν έχει ιδεολογία. Δεν έχει ιδεολογία το χρήμα. Τώρα, έτσι. Όσον αφορά για γήπεδα γεμάτα και τα λοιπά, εγώ σε αυτά τα γήπεδα που ήμουν παρών ήταν γεμάτα ΠΑΟΚ Άγιαξ, ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα. Το 64 Άρης Παναθηναϊκός 2-2. Στο Καφτατζόγλιο. Ελβετία, ναι. Στο Καφτατζόγλιο 4-1. Και το 83-84 Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2. Εκείνο το μάτς είχε πιο πολύ κόσμο από το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-1. Και αυτό έχει περισσότερο αξία γιατί έπαιζε και πάω Κάρης εκείνη τη μέρα. Την ίδια ώρα. Και είχε μέσα 15.000 Αριανούς και Παοξίδες και στο Καφτατζόγλιο ήταν 47.000 κόσμος. Στο Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2. Αλλά αυτός ο ανιστόρητος ο κόκκινος δεν ξέρει να απαντήσει. Να πει Ελλάδο ρε κεφάλα. Με το Μητόσεβιτς πόσοι ήμασταν. Είπε στο μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών. Ποιο? Και αντί να παραδεχτείς ότι είπες βλακεία. Ποιο ψέμα ήταν. Λες ότι είχε 11.000 στήρες στο εθνικό. Όταν μας είχε κάνει 24. Το τραπέζι εσχωρεμένος ο Θεοδωρίδης, τι μας είπε για εκείνο το μάτς. Ο Θεοδωρίδης αυτό που έκανε. Άστο, δεν θέλω. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Όχι, έφυγε. Όταν έτρωγε στις ψαρούκλες, καλά ήταν. Άστο, άστο. Και τα έλεγα μπροστά του. Ναι. Τον είπα, ήταν ο μικρότερος παράγοντας όλων των εποχών. Ναι. Κατάμουτρα του το είπα. Ναι. Όχι από πίσω. Και ποιος ήταν ο καλύτερος. Ο μικρότερος είπα. Ναι, ναι, ο καλύτερος ποιος ήταν. Ο μικρότερος. Ναι, πες μας. Αυτός που σήκωσε στο κύπελο. Ποιος σήκωσε στο κύπελο. Ο Ατμαζίδης. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, και εγώ, παιδιά, πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα 4 ώρες νωρίτερα. Για να δω παιχνίδι Ελλάδα-Ελβετία 4-1 με δύο γκολ του Μποτίνου, ένα του Σιδέρη και ένα του Κούδα και Μίλαν Ίντς τελικός κυπελούχων με μίχα διαιτητή, εξαιρέτητος κύριος, με μίχα που τους έδωσε μπέναλτι ανύπαρκτο και κερδίσανε και έκλεισε να προλάβουμε κύριε Κώστα, επόμενη γραμμή γρήγορα, καλημέρα. Την βροχή που τρώω τώρα, γεια. Γεια χαρά, φιλιά, επόμενο. Τελευταίος είναι, καλημέρα. Καλησπέρα στην πλημμυρισμένη ερωτική πόλη. Τι έγινε ρε, επειδή δεν βρέχει στην πρωτεύουσα που πουλάτε τρέλα. Ε? Εξωτική, χαιρετίσματα από την εξωτική Καστέλα έχετε και οι δύο από τον κύριο Σάβα. Ο κύριος Ραπτόπουλος δεόντως έχει τα περισσότερα διότι το καλοκαίρι πέρασε και από το ξενοδοχείο. Είδε και το μάτι στο τάβλι του Κυρνίκου με τον Κρυσάβα. Δεν τα λέτε όμως αυτά, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν τα λέμε κιόλα. Έφυγε χωρίς να τον κεράσετε έτσι, κάναν παρφέ ζωή. Όχι, όλα ήταν πληρωμένα, όλα ήταν κρυωμένα. Δεν πλήρωσε τίποτα ο κύριος Ραπτόπουλος. Ήταν, μα καταρχήν ήταν, πώς το λένε, ρε παιδί μου, καλεσμένος. Γιατί όπου πάει πληρώνει, γι' αυτό λέω. Εγώ πληρώνω κόκκινη, άλλοι δεν πληρώνουν. Τι θα γίνει, βρε παραπονιάριδες με σας. Λίγο άσφαλτο θέλα να σας ρίξουν στην Εγνατία που θα ερθεί ο Πρωθυπουργός και αυτό δεν θα το ρίξουν διότι βρέχει στην πόλη σας. Και δύο ήταν τα μάτς που κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια στην πόλη σας στην δεκαετία. Ηρακλής Παναθηναϊκός και Άρης Τσέλσι. Τσέλσι. Άρης Τσέλσι κύριε Ραπτόπουλε και ο Ηρακλής Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ζαφυρίου. Ακριβώς, Κουτρουμπέλης Φωτεινός. Κουτρουμπέλης Φωτεινός. Στην Ελλάδα πανικός. Ακριβώς. Μάλιστα και δεν είχε. Τι τερμάτισε ο Ηρακλής εκείνη τη χρονιά. 12. Τέταρτος. Τι τέταρτος. Τότε ήταν η χρονιά, κύριε Ραπτόπουλε, που έκανε μεταγραφή και ο Κωνσταντίνος Αϊδινίου στη μεγάλη ομάδα του Λιμανιού. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, κύριε Ραπτόπουλε. Υπονοείτε κάτι. Τίποτα. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ο Ατματζίδης ήταν πρόεδρος στον Ηρακλή. Ναι. Τον Αϊδινίου που τον πούλησε. Στη μεγάλη ομάδα του Λιμανιού. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή ήρθε προσφορά τότε και τι έπρεπε να κάνει. Τα λουλούδια ποιος ήταν πρόεδρος στον Ηρακλή.
Μετά κύριε Ραπτόπουλε, δεν έπρεπε. Κάτσε λίγο, ρε. Εδώ ο μεγαλύτερος Αργιανός ήταν πρόεδρος της ΑΕΚ. Ρε, ακούμε με τα λουλούδια, με το ροχίδι εδώ, ποιος ήταν. Ο μεγαλύτερος Αργιανός ήταν πρόεδρος της ΑΕΚ. Δεν με απαντάς. Αυτό που με λες είναι άσχετο. Δεν το ξέρω. Με τον κύριο Ματζαβελάκη και με τον κύριο Γιανακόπουλο και με τον κύριο Ροκίδη, κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρεις τον κύριο Ροκίδη. Αλίζεται πληγές. Όχι, δεν το θυμάμαι. Τον πήγα τον ξέρεις. Τότε που ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δοθήκανε όλοι. Βέβαια, κύριε Ραπτόπουλε. Όλος τυχαίος αυτό, γιατί ψηφίσατε εσείς. Σαν ο μεγάλος, είχαμε μεγαλόκαρδο πρόεδρο. Είχατε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που είπε ότι πρωτάθλημα δεν γίνεται χωρίς Παναθηναϊκό και ψήφισε την παραμονή. Το Ολυμπιακέως. Λέω ψέματα. Κύριε Ραπτόπουλε, είναι μεγαλόκαρδε. Εδώ μέχρι ο μεγάλος Ευάγγελος. Είναι μεγαλόκαρδος. Πόσες ομάδες της πόλης σας βρέχετε φιλή συντακτική. Μεγαλόφαρδος είναι. Άντε, κλείσε. Φτάνει. 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 Λύσαξες. Φτάνει. Λέγε ρε Κόκκινε. Τι να πω. Η ανέβη. Καλύτερη θέση που πήρε ο Ηρακλής επί Ατμπατζίδη ποια ήταν, Κόκκινε. Ήταν 8ος, 9ος, πού ήταν. Η καλύτερη θέση που πήρε ο Ηρακλής ήταν τρίτος το 1983. Το 1983 με ποιο μεγάλο μέτωχο. Θοδωρίδη. Θοδωρίδη. Και ο άλλος ήταν καλύτερος, ε. Μάλιστα. Εντάξει, ρε Κόκκινε. Καλά, ρε Κόκκινε, εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να τα ξέρω. Η αυτό που λέω ισχύει ή όχι. Τι να και δεν βγήκε καν Ευρώπη. Με τα λουλούδια ποιος ήταν ο πρόεδρος. Γιατί πας από τον Άννα στον Καϊάφα. Ούτε. Σε απλό πράγμα σου. Ήταν τρίτος και δεν βγήκε καν Ευρώπη. Γιατί τότε ήμασταν τόσο χάλια που βγάζαμε μόνο δύο ομάδες. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου θα εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Τρίτο ημίχρονο με Κυριάκο Κίρτσο, Τάνια Δήμου και φυσικά Δημήτρη Καναλάκη. Να είστε καλά, πρώτα ο Θεός. Με τον Κωστή τα λέτε αύριο. Όλοι μαζί το λέμε. Τα λέμε αύριο μετά τις 2, να είστε καλά. 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 Αύριο μετά τις 2, να είστε καλά.